Σ' ένα ζαχαροπλαστείο κάθονται δύο λεβέντες. Τρεις καρέκλες ο καθένας και δροσιά κάτω απ' τις τέντες. Έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μης. Τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάη, μαμαζέλ διγρής. Έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μης. Τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάη, μαμαζέλ διγρής. Κι αντριλίκη σηκωμένα τα μανίκια, βγάλανε τα παράδια έξω. Να τα αφήναμε λίγο ακόμη. Σε ακούω τόση ώρα τραγουδά. Σημαίνει ότι το χαίρεσαι. Σου αρέσει. Α, τραγουδάρα, μεγάλη είναι αυτή τώρα. Παλιά, μεν, αλλά τραγουδάρα. Έχω. Σας αρέσει η Ελλάδα. Παλιά, επί των ημερών σου. Τι θα κάνετε το βράδυ. Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, βέβαια, που βγήκε νωρίτερα στα παιδιά, τον Ιορδάνη και την Ανδρή. Αυτό θα το λέμε από απόσταση. Δηλαδή, στα δύο μέτρα do you like Mademoiselle de Greece. Και άμα σου πει ναι, έλα να πιούμε ένα ποτό, πει. No, 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 no. Σου θα πει. Καλά είμαστε από εδώ. Καλά είμαστε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Με το καλό. Επίσημα καλοκαίρι. Επίσημα καλοκαίρι. Εξού και τα έτσι τα όμορφα πλάνα που δείξαμε από ολόκληρη τη χώρα, γιατί από σήμερα επιτέλους ανοίγουν οι πτήσεις, θα έρθουν οι τουρίστες στη χώρα μας. Ναι. Οι ξενοδόχοι το βλέπουν έτσι πολύ θετικά. Μάλιστα. Επιτέλους έφτασε αυτή τη στιγμή. Όλοι θετικά το βλέπουν. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τις κρατήσεις. Ναι. Και άντε, τώρα να μην κινδυνολογούμε. Να πάνε όλα καλά, τα πρωτόκολλα είναι έτοιμα, τα κλιμάκια είναι έτοιμα, οι έλεγχοι είναι έτοιμοι, τα τεστ είναι έτοιμα. Όλα έτοιμα είναι. Όλα είναι. Όλα έτοιμα είναι. Οι χώρες που θεωρήθηκαν ότι είναι επικίνδυνες δεν έχουν θα έχουμε τουρίστες μέχρι τις 15 μάλιστα. Ιουλίου τουλάχιστον. Και θα δούμε τι θα γίνει με τους Βρετανούς κλπ. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε και καλό μήνα με τη σειρά μας. Ναι, και να έρθει και πολλοί κόσμος να ευχηθούμε. Και να ξοδέψει και όλος ο κόσμος που θα έρθει. Να έρθει πολλοί κόσμος. Δεν θα είναι αρθούν και να μισοδέψουν. Νομίζω ότι πάνω στα μέρη σου, ο δικός, χθες μόνο, μπήκανε γύρω στα 9.000 άτομα. Ισχύει αυτό και έτσι ή έχουμε τα πρώτα χαμόγελα. 9.000 αυτοκίνητα. Θα γελάσω. Αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα μάλλον, ναι. Εντάξει, εντάξει. Δεν έγινε καταμέτρηση των... Έχεις δίκιο. Έχουμε τα πρώτα χαμόγελα εκεί στην Χαλκιδική, γιατί οι περισσότεροι που έρχονται στην Χαλκιδική πηγαίνουν. Βέβαια. Και στην Κατερίνη και σε κοντινούς προορισμούς. Ναι. Αλλά... Κάποιοι από αυτούς έχουν και εξοχικά. Αρκετοί έχω να σου πω. Τα τελευταία χρόνια έχουν αγοράσει. Μάλιστα. Οπότε έχουν έτσι σκάσει τα πρώτα χαμόγελα, να τηρηθούν τα πρωτόκολλα και να πάνε όλα καλά. Εντάξει. Μιλάμε για τον τουρισμό απευθείας, γιατί είναι επίσημη η πρώτη σήμερα. Ναι. Και ούτως ή άλλως ήταν και το κεντρικό θέμα και χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Έτσι, με τον κύριο Μητσοτάκη. Το τελευταίο με την παρούσα σύνθεσή του. Ναι, σωστά. Έτσι, σε γιατί... λίγο Γιάννη Σαραντάκη θα μα πει περισσότερα. Είναι το ανασχημάτισμα προς καθαρά, όπως φαίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης χθες την τηλεδιάσκεψη του Υπουργού είπε: παιδιά, πάλι με τηλεδιάσκεψη. Πάλι με τηλεδιάσκεψη. Όχι διαζώσει. Θα αργήσει το Υπουργικό Συμβούλιο να γίνει διαζώσει που λε και να είναι όλοι μέσα στο τραπέζι, ο ένα πάνω στον άλλον και να λέει κάποιο πέρα. Δεν ξέρω αν γι' αυτό του έχει έτσι ακόμη με τηλεδιάσκεψη. Να μην έχει πηγαδάκια, να μην έχει ψουψουψού, να μην πηγαίνουν κοντά να του λένε στο αυτή τι θα κάνεις με εμένα κτλ. Ουδέν κακό να μην γες καλό. Σωστά. Και ουδέν καλό να μην γες κακού. Άκου, σε δύο λεπτά από τώρα. Both ways. Έλα. Φτάνει η πρώτη πτήση από τη Μολδαβία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Είναι οι πρώτοι τουρίστες που φτάνουν. Ναι. Να πάμε στην Ελευθερία της Πυράκη να δούμε αν όλα είναι έτοιμα. Και δεν πάμε. Να, γιατί τα λέμε εμείς, αλλά η Ελευθερία μας με τη μάσκα της είναι εκεί και περιμένει να τους υποδεχτεί. Καλώς την. Καλή σας μέρα και καλό μήνα σε όλους. Αμήν. Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε πτήση από τη Μολδαβία. Σε λίγο θα αρχίσει και η αποβίβαση. Ναι. Να πούμε ότι στις 9 και 4 επίσης περιμένουμε ακόμα μία πτήση από τη Ρώμη. Ενώ στις 9 και μισή από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βαρκελόνη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα συνολικά αναμένουμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος 49 πτήσεις, τον διπλάσιο δηλαδή αριθμό από το χθεσινό. Ναι. Ενώ δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα και οι 14 χώρες, οι οποίες πλέον έχουν πάρει το πράσινο φως,
ούτως ώστε να επισκέπτονται τη χώρα μας. Πάντως πρέπει να σας πω ότι από νωρίς που βρισκόμαστε εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος υπάρχει μεγάλη κίνηση, αυξημένη κίνηση και στις αναχωρήσεις. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι με το που δόθηκε το πράσινο φως χθες ξεκίνησαν να φεύγουν προς τους προορισμούς της αρεσκίας τους. Παιδιά, πού πάτε, πού θα βρείτε πιο ασφαλή χώρα από την Ελλάδα? Πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους, έχουν μείνει πίσω οι δουλειές, έχουν μείνει πίσω. Μείνετε εδώ. Ναι, έχουν μείνει... Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι θα γίνονται έλεγχοι όλο το 24ωρο εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα υπάρχουν 20 ελεγκτές που θα πραγματοποιούν σε τεστ, ενώ ο συνολικός αριθμός... όχι σε όλους. Δειγματοληπτική. Σε αυτό πρέπει να σας πω... Όχι, δεν θα γίνονται σε όλους. Και σε αυτό πρέπει να σας πω ότι ο σημαντικός σύμμαχος είναι το travelgov.gr. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι να βγαίνουν. Δεν ξέρουμε αν είναι από τη Μολδαβία ή αν είναι από κάποια άλλη πτήση. Λοιπόν, και όπως σας είπα, θα πραγματοποιηθούν 1.200 έλεγχοι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος μόνο. Μάλιστα. Και αυτός θα είναι και ο αριθμός που θα γίνεται καθημερινός, έτσι, των ελέγχων. Ωραία, ωραία, παιδιά. Λοιπόν. Ας μπούμε στην πρώτη μέρα αισιόδοξα. Ούτως ή άλλως έχουν προβλεφθεί σχεδόν τα πάντα. Ο Θεοχάρης, ο Κικίλιας, ο Χαρδαλιάς, ο Κόνσολας, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, ο ΕΟΔΗ, ο Τσιόδρας, οι πάντες έχουν... Δεν θα σταματήσεις, άμα αρχίσεις να τα λες. Έχουν πάει σε όλα τα περιφερειακά. Έτσι. Στα νησιά, είπαμε, οι υγειονομικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων του στρατού, έτσι, για πρώτη φορά συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι, εντάξει, είναι η πρώτη μέρα, νομίζω δεν χρειάζεται πανικός. Όχι βέβαια. Να είμαστε, ξέρεις, ότι κάτι θα γίνει. Και πρέπει φυσικά... Πρέπει φυσικά να τηρούμε και τα μέτρα, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό, τις αποστάσεις, τη χρήση της μάσκας, να χρησιμοποιούμε αντισηπτικά και γενικότερα να ακολουθούμε τους κανόνες, στους οποίους βέβαια μας υπενθυμίζουν και το προσωπικό του Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και οι αστυνομικοί. Θα είμαστε σε επαφή, ούτως ή άλλως, να έχουμε εικόνα από το Ελευθέριος Βενιζέλος, να δούμε τι γίνεται και πώς εξελίσσεται, έτσι, πώς κυλάει η πρώτη μέρα, η πρεμιέρα μας, η αυλαία μας κτλ. Καλημέρες προς το παρόν. Έχουν συμπληρώσει και την ηλεκτρονική φόρμουλα όλοι όσοι έρχονται εδώ, έτσι. Ναι, αυτό το οποίο έχουμε δείξει όλες αυτές τις ημέρες. Ναι. Αυτό το e-pass. Και έχουν πάρει και τον barcode και τα λοιπά. Τα πάντα, τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, χθες, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, περίμενα να σου πω, βλέπαμε τη διαμαρτυρία της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ειρηνική. Όσοι ώρα είχαμε την εικόνα δηλαδή και την είχαμε σε απευθείας μετάδοση, γιατί μία ενταξή του στα βαρέα και ανθυγίνα. Ναι. Μόλις κλείσαμε, θα καλά δούμε τον κύριο. Καλά, κάποιοι ζητάνε αυτό που ζητάνε. Σαφώς. Σαφώς και γι' αυτό και αναδεικνύουμε το θέμα. Έτσι. Ο κύριος Γιαννακός κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τα ΜΑΤ. Ναι. Μετά το τέλος της εκπομπής, μετά το πέρασμα. Και βγήκαν και φωτογραφίες, μάλιστα. Ακριβώς. Ήταν πεσμένος κάτω άνθρωπος. Να το συναντήσουμε, να τον καλημερίσουμε. Είναι μαζί με τον Φάνη τον Καραμπατζάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Και είναι μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Καλαϊακπάνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι έγινε τώρα, κύριε Γιαννάκο, τι έγινε? Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς χθες, εμείς είχαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας για την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα. Ναι. Μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης ότι τέλος Ιούνιου θα δρομολογηθεί η ένταξή μας στα βαριά και ανθυγενά επαγγέλματα, επειδή τελειώνει το έργο της μία επιτροπή. Ναι. Στην επιτροπή αυτή, που βέβαια είναι για άσχετο θέμα, είναι για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγινής, δώσανε τελικά παράταση μέχρι τον Οκτώβριο. Και αυτό παραπέμπει στο ελληνικό, όταν θέλεις ένα θέμα να μην το επιλύσεις ποτέ, δημιουργείς μια επιτροπή στην οποία δίνεις συνεχώς παρατάσεις. Θυμηθείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης το χειμώνα, εν μέσω πανδημίας, δεσμεύτηκε ότι οι υγειονομικοί θα ενταχθούν στα βαριά και ανθυγενά επαγγέλματα. Τότε μας έταζαν λαγούς με πετραχίλια, όπως χαρακτηριστικά είπαμε. Τώρα μας λένε ότι τότε κάναμε τη δουλειά μας. Ναι, τη δουλειά μας κάναμε, υποχρέωσή μας ήταν, υποχρέωση όμως είναι και της πολιτείας να εξασφαλίζει όλα τα μέσα, να κάνουμε τη δουλειά μας με ασφάλεια. Για να παθήσουμε και έρθει στα βαριά και ανθυγενά επαγγέλματα. Γιατί σας επιτέθηκαν, κύριε Γιαννάκο μου?
Κοιτάξτε, κάναμε μία πορεία λοιπόν προς το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή ο κύριος Βρούτσης δεν είχε λίγο χρόνο να δει τους υγειονομικούς, τους μαχητές όπως μας έλεγαν της πρώτης γραμμής, και κάναμε μία μεγάλη πορεία, γιατί ήμασταν αρκετοί εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών, που είναι συναρμόδιο Υπουργείο. Για πρώτη φορά οι αστυνομικοί βγήκαν έξω στο δρόμο και μας εμπόδισαν να πάμε μπροστά στο Υπουργείο. Δεν υπήρχε διάθεση για φασαρία. Ήμασταν σε απόλυτη συνεννόηση με τον διευθυντή της αστυνομίας. Αλλά τι έγινε, κύριε Μάλιστα, Γιαννάκο, γνωριζόμαστε τι έγινε, με τους ανθρώπους. Μας βοήθησαν στην πορεία και ξαφνικά μας μπρόχνουν. Μας εμπόδισαν να φτάσουμε κοντά στο Υπουργείο και στο σπρώξιμο επάνω έπεσα κάτω και ζαλίστηκα και ακόμη με πονάει ο αφιένας και ακόμη ζαλίζομαι. Και βέβαια έχω και ένα κολάρο το οποίο θα πρέπει να φοράω για 4 μέρες, μου είπαν οι γιατροί. Το ζήτημα είναι λοιπόν γιατί έγινε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχει ένας νόμος στη Βουλή που περιορίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση ήθελε να κάνει επίδειξη ισχύως και η αστυνομία, η οποία παίρνει εντολές, δεν δρά από μόνη της, ήθελε να κάνει μία πρόβα τζενεράλε πώς θα εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Επειδή είναι αγωνιστική εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να είναι, την επέλεξαν για αυτό. Ένα λεπτό. Για πάμε στον κύριο. Επειδή φαίνονται αυτά όσα μας λέει ο κύριος Γιαννάκος στα πλάνα τα οποία μεταδίδουμε, κύριε Καλιακμάνη, θεωρείτε ότι ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, ότι δείξατε λίγο οι συνάδελφοί σας περισσότερο ζήλο, ίσως? Να πω καλημέρα καταρχήν στον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος είναι ένας αγωνιστής. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Αγωνιστής είναι, αλλά χθες ρίξανε κάτω. Δαρμένος. Δεν νομίζω ότι κολάρο. Πιστεύω ότι ο κύριος Γιαννάκος δεν είπε ότι τον έδιρε κάποιος, εκτός αν κάνω λάθος. Ότι τον έσπρωξαν, είπε. Και τα πλάνα που είδα εγώ δεν έδειξαν ότι τον κύριο Γιαννάκο τον έδιρε κάποιος. Λοιπόν, ένας αγωνιστής ο κύριος Γιαννάκος, στην προκειμένη περίπτωση αγωνίζεται για να πετύχει αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε και εμείς οι αστυνομικοί, γιατί και εμείς προσπαθούμε το επάγγελμά μας να το εντάξουμε, να το αναγνωρίσουν ως επικίνδυνο, και εμείς έχουμε διαβεβαιώσεις, αλλά έχουμε μείνει μόνο εκεί. Ναι, αλλά είπε και κάτι άλλο, κύριε Καλιακμάνη. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Λέει ότι κάνετε πρόβες για τον νέο νόμο για τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις. Ότι σας δίνουν εντολές δηλαδή όχι εσείς δηλαδή, μόνοι σας, ότι παίρνετε εντολές. Ναι, όχι. Κοιτάξτε. Σας είπα ότι σέβομαι τον αγώνα των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας απόλυτα, και σίγουρα θα πρέπει το επάγγελμά τους να βγάλατε μια ανακοίνωση, δεν κάναμε θέατρο όμως χτες, κύριε Καλιακμάνη, και αυτό δεν ήταν καλό. Εγώ δεν έβγαλα καμία ανακοίνωση. Ανακοινώσεις μου. Όχι εσείς. Είμαι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων έβγαλε μια ανακοίνωση. Ήταν μια άτυχη ανακοίνωση αυτή. Εμείς δεν είμαστε εχθροί με την αστυνομία. Ποιος την έβγαλε αυτή την ανακοίνωση? Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Δεν βγήκε μια ανακοίνωση, το έκανα θέατρο. Εγώ δεν μπορώ να. Αυτό ήταν κακό. Εμείς με την αστυνομία. Ακούστε με. Εμείς δεν είμαστε κατάληξη στα εξάρχεια. Είμαστε υγειονομικοί, γιατροί, νοσηλευτές που αγωνιζόμαστε και για το καλό της δημόσιας υγείας και το δικό μας. Όλοι είμαστε στην ίδια όχθη. Όλοι αγωνιζόμαστε. Ξέρω πολύ καλά ποιος είστε. Ξέρω πολύ καλά. Εσείς μπορεί να μην ξέρετε ποιος είμαι εγώ, αλλά ξέρω εγώ ποιος είστε εσείς. Σας είπα από την αρχή ότι είστε ένας αγωνιστής και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, οι αστυνομικοί λειτουργούν κάτω από εντολές. Οι εντολές την προκειμένη περίπτωση ήταν να κάνουν φραγμό. Αφήστε με, κύριε Γιαννάκο, να τελειώσω και θα σας καλύψω. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση οι εντολές των αστυνομικών ήταν να κάνουν φραγμό για να μην μπουν οι διαδηλωτές στο Υπουργείο Οικονομικών. Ζούμε σε μια δημοκρατία. Η αστυνομία θα πρέπει να προστατεύσει το ένωμα αγαθό της δημόσιας τάξης. Δυστυχώς, δεν μπορεί κάποιος διαδηλωτής ή διαδηλωτές να μπαίνουν στα Υπουργεία, στο Μέγαρο Μαξίμου, και εμείς ακόμα, στο δρόμο οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, πολλές φορές έχουμε απέναντί μας τα ΜΑΤ. Καταλαβαίνουμε όμως ότι οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί
εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα. Λοιπόν. Τώρα, αυτό που είπατε ότι κάναν πρόβα generale. Δεν επιτεθήκαμε στα μάτια. Έχει ανοίξει, κυρία Καλιακμάνη. Έχει ανοίξει η συζήτηση δηλαδή, τώρα. Δηλαδή, είπαν στους συναδέλφους μου, τους αστυνομικούς, ότι ξέρετε κάτι, επειδή θα πρέπει να κάνουμε μια πρόβα generale. Σπρώξτε το Γιαννάκο. Κύριο Γιαννάκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Εντάξει. Δεν είμαστε και από τα πρόσωπα που μας συμπαθούν ιδιαίτερα. Εγώ είδα τα πλάνα σας Δεν εννοώ η αστυνομία. Δεν εννοώ η αστυνομία. Εγώ είδα τα πλάνα, κυκλοφορούν τα πλάνα. Σας έσπρωξε κάποιος συνάδελφός σας από πίσω. Σας έσπρωξε ο αστυνομικός μπροστά, γιατί θα έπρεπε να πέφτει ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός με έσπρωξε και έπεσα και χτύπησα. Εγώ δεν είπα ότι με χτύπησε. Είπα με έσπρωξε ο αστυνομικός. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καλιακμάνη. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκο. Καλημέρα και στο Φάνη του Καραμπατσάκη. Παιδιά. Μισό λεπτό έχουμε μια. Μια και βρισκόμαστε έξω από το Αττικό, να πούμε και κάποια τελευταία εξέλιξη για τον κορονοϊό. Χθες, όπως με πληροφόρησε και ο κύριος Γιαννάκος, ένας νεαρός ακινθινός εμφανίστηκε στο νοσοκομείο. Ναι. Ένας ακινθινός. Εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μαζί με τον γιατρό του, ο οποίος του έλεγε ότι έχει ηλίαση, εκεί παρέμεινε τα συμπτώματα και τελικώς διαγνώστηκε με κορονοϊό και έχουν μπει αρκετοί σε καραντίνα. Ήταν δύο μήνες στη Γερμανία, ζακινθινός, ήταν επέστρεψη πριν από 15 μέρες. Κανείς δεν ξέρει αν τηρούσε την καραντίνα. Με τον γιατρό του τον ιδιώτη πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα ηλίασης. Δεν ελήφθησαν και τα μέτρα που έπρεπε, γιατί δεν παρέπεπε το περιστατικό σε κορονοϊό. Τελικά απεδείχθη ότι ήταν κορονοϊός, νοσηλεύεται στην κλινική στη Ζάκυνθο με ελαφρά συμπτώματα. Και τρεις συνάδελφοι, μία τεχνολόγος, ο γιατρός των ΤΕΠ και η νοσηλεύτρια είναι σε καραντίνα γιατί εκτέθηκαν στον ιό. Αυτό δείχνει ότι τώρα με τον τουρισμό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα συμπτώματα που έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα σε όλους. Θα σε δούμε και στην πορεία της εκπομπής, κύριε Καλιακμάνη. Ευχαριστούμε. Να πάμε λίγο. Πάμε να επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο, γιατί λέγαμε για την πτήση που έφτασε 7:05 από τη Μολδαβία, κοντά στην Ελευθερία Σπυράκη. Έχουμε έναν Έλληνα, ο οποίος επέστρεψε στη χώρα μας από τη Μολδαβία. Καλώς ήρθε το παλικάρι. Λοιπόν. Πήγε για 15 ημέρες, επέστρεψε σήμερα, μου είπε ότι δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο αεροσκάφος. Θα μας δείξει τώρα το QR code για το οποίο έχουμε κάνει αρκετό λόγο τις τελευταίες ημέρες. Το κάνατε 48 ώρες πριν την πτήση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, πριν 48 ώρες πριν την πτήση, ναι. Ναι. Τι έλεγχο σας έγινε τόσο στη Μολδαβία όσο και εδώ στο Ελευθερίος Βενιζέλος? Έλεγχος κάποιο συγκεκριμένο, μόνο κάτι ερωτήσεις περισσότερα. Αλλά ερωτήσεις του τύπου? Του τύπου, πού θα μείνω, πού πάω, για ποιο πράγμα πετάω και τα λοιπά. Δεν είχε κάτι. Συμπληρώσατε κάποιο έντυπο μέσα στο αεροπλάνο? Βεβαίως, συμπληρώσαμε, μας δώσανε ένα έντυπο από το αεροδρόμιο της Μολδαβίας. Και το συμπληρώσαμε με τα στοιχεία που διαβατηρίου, θερμομέτρηση, προσωπικά, πού θα μείνω, τηλέφωνο, email και τα... Θερμομέτρηση σας έγινε? Βεβαίως. Σας έγινε σε ποιο αεροδρόμιο, στο δικό μας ή στη Μολδαβία? Έτσι. Και στη Μολδαβία και εδώ. Έγινε σε όλους τους επιβάτες? Σε όλους. Σε όλους τους επιβάτες. Σας ενημέρωσαν ποια θα είναι η εξέλιξη σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο θετικό κρούσμα? Όχι, αυτά είναι γραμμένα μέσα στο site που μπήκα και... Έκανα το... Καλωσορίσατε. Travelgold.gr. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε. Μετά θα σου δείξω τι έπαθα χθες το μεσημέρι. Τι μπορεί να έπαθες? Θα σου δείξω, γιατί έχει ωραία πλάνα. Λοιπόν, σήμερα λέει θα είναι πιο ζεστή μέρα από ό,τι χθες. Καλημέρα, κυριακή. Στα σημερινά. Καλημέρα. Καλό μήνα. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, στα ίδια επίπεδα. 37-38, ζέστη όμως. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βραδάκι. Το βραδάκι θα πέφτει κοντά στους 25 βαθμούς. Όπως και χθες. Βεβαίως. Θα έχει μια δροσούλα, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό δεν το ονομάζουμε και καύσο. Ακριβώς. Έχει μια απόσταση. Το σπουδάσαμε τώρα. Θα σου πάει τη δουλειά πρόσεξε. Πάμε σύντομα γιατί μας πει ο χρόνος. Βεβαίως. Βλέπουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις πολύ θερμές αέριες μάζες που μετατοπίζονται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς τη χώρα μας. Βλέπετε ότι τα επίπεδα θερμοκρασίας στην περιοχή μας είναι κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές έχουμε δυτικά της Ιταλίας. Βλέπετε, προσεγγίζουμε τους 40 στα νοτιοανατολικά τμήματα της Ισπανίας, όπως επίσης 43 στα βόρεια τμήματα της Αφρικής, 40 με 42 βέβαια εδώ προς την περιοχή της Τουρκίας. Ακόμη και στην περιοχή της Κύπρου έχει αρκετή ζέστη. Πάμε λοιπόν να δούμε γρήγορα την εξέλιξη για σήμερα, στην επόμενη μαζί μποκάρτα. Για σήμερα Τετάρτη περιμένουμε πολύ καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, ηλιοφάνεια, παρόλα αυτά.
Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν συνεδρία στάδια στα ορεινά τη κεντρική και βόρεια υπηρετική χώρα, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιροι τοπικοί όμβροι στα πιο βόρεια όμω ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειε διευθύνσει βλέπετε μέσα στο Ιόνιο. Δεξιά περνούμε τα 3 με 4 από φορ πιο ενισχυμένο το μελτέμι, κυρίω στα κεντρικά και νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου μα. Θα προσεγγίσουμε τα 5 με 6 πιθανόν για λίγο ακόμη και τα 7 από φορ. Θερμοκρασιακά κοντά στου 36 με 38 βαθμού Κελσίου στι περισσότερε περιοχέ χώρα μα. Καλύτερε θερμοκρασιακέ συνθήκε θα επιρατούν μέσα στο Αιγαίο και στα πιο ανατολικά επιρροτικά τμήματα εξαιτία βέβαια και τη επίδραση του βορειά. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή τη Αττική. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες και σήμερα, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το βορειαδάκι διατηρείται ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά τμήματα. Θα προσεγγίσουμε τα 4 με 5 προς το Κάβο Ντόρο, πρόσκαιρα ακόμη και 6 μποφόρ. Θα μπει και θαλάσσια αύρα από την πλευρά του Σαρονικού αργά το απόγευμα με μέτρια ένταση κοντά στα 3 με 4 μποφόρ. Και ο Υδράργυρος κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Υπολογίζουμε βέβαια 3 με 4 βαθμούς Κελσίου πιο κάτω στις γύρω θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη. Θα μπει και εδώ θαλάσσια αύρα προς το απόγευμα από το θερμαϊκό με μέτρια ένταση και ο υδράργυρος κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Υπολογίζουμε βέβαια και εδώ στις γύρω θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές 3 με 4 βαθμούς Κελσίου πιο κάτω. Να δούμε τώρα εντάχει την εξέλιξη για αύριο και μεθαύριο. Για αύριο λοιπόν, Πέμπτη, βλέπετε ότι επιμένουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, κυρίως στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Αντικοβιωτίας, της Αργολίδας, εδώ στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, της Αιτωλοκαρνανίας, αλλά ακόμα και μέσα στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα που βλέπουν προς τις ακτές της Τουρκίας. Επιμένει και το μελτέμι με εντάσεις κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Να δούμε λοιπόν και την Παρασκευή, όπου παραμένει ένα αντίστοιχο έτσι καιρικό μοτίβο. Μέτρια ένταση στο μελτέμι κοντά στα 5 τοπικά και 6 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Επιμένουν βέβαια και οι αρκετά υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Το βράδυ όμως θα έχουμε μια έτσι πτώση της θερμοκρασίας, οπότε θα παίρνει μια ανάσα ο ανθρώπινος οργανισμός. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Έτσι θα πάμε μέχρι και την Κυριακή. Οπότε και έρχεται μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια και φαίνεται να γίνεται πιο άστατος ο καιρός, κυρίως την Κυριακή στην κεντρική και βόρεια χώρα. Ωραία. Κλέαρχη, ευχαριστούμε πολύ. Καιρός κατάλληλος για παραδείγμα. Ναι. Καλημέρα. Σωστά. Με βερμουδάκια αύριο θα κάνουμε εκπομπή. Έλβη, έλα εδώ γιατί... Ξεφύγε. Καλημέρα. Ασχολίαστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά τώρα για χθες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αν και Τετάρτη, ναι, έχουμε Super League. Μάλιστα. Έχουμε αγώνες, για ποικιλία. Λοιπόν, είναι η πέμπτη αγωνιστική των play-off. Η αναμέτρηση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η αναμέτρηση των δικεφάλων. Στην Τούμπα, ακριβώς, όπου ο ΠΑΟΚ στις 9 φιλοξενεί την ΑΕΚ. Αυτή η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Αυτή τη στιγμή ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται μόνος δεύτερος, που οδηγεί στο Champions League θέση αυτή. Mm-hmm. Η ΑΕΚ με νίκη τον φτάνει. Ο ΠΑΟΚ με νίκη διευρύνει το προβάδισμά του για την κατοχή αυτής της θέσης. Να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό ότι στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσουν τόσο ο Μαουρίσιο όσο και ο Βιεϊρίνια μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι το τέλος των play-off. Σημαντικό και καθοριστικό, θα λέγαμε, ρόλο έπαιξε σε αυτό η προσωπική συνομιλία που είχαν και οι δύο με τον Ιβάν Σαββίδη. Υπάρχει ανάμεσά τους αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός και έτσι συμφωνήσαν για να συνεχίσουν τη σεζόν και μετά θα συζητήσουν για την επόμενη σεζόν. Επέκταση συμβολέου μέχρι το 2021 έκανε και ο Ουάρντα με τον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα στην ΑΕΚ, Κλωναρίδης και Χουλτ αποτελούν παρελθόν από την Ένωση, όμως ο Σιμάνσκι ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2024. Έχουμε ακόμα δύο αναμετρήσεις που δεν έχουν τόσο μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως δεν τις λες και αδιάφορες, έτσι. Στις 7 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στο ΆΚΑ και στις 9.30 ο Ολυμπιακός, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου, τον Όφη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και τώρα να βγούμε λίγο εκτός συνόρων, να σας πω ότι με τα κρούσματα στην Αφρική να αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό, χθες έγινε γνωστό ότι αναβάλλεται επίσημα το κύπελο Εθνών Αφρικής. Το Κόπα Αφρικα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει αρχές του Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους 2021, όμως μετατέθηκε για το 2022 στο Καμερούν, όπου ήταν αρχικά να γίνει. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Αφρικής, Αχμάντ Αχμάντ, προέχει η υγεία είναι νούμερο ένα προτεραιότητα και πρέπει να μείνουμε σε εγρήγορση γιατί δεν έχει φύγει ακόμα ο ιός. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπέσει και με το παγκόσμιο κύπελλο που θα είναι στο Κατάρ. Δεν είναι και η μοναδική εκδήλωση, διοργάνωση η οποία αναβάλλεται λόγω του κορονοϊού. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως πολλά άλλα. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, στο τέλος της εκπομπής της Παρασκευής. Το Apple iPhone SE Special Edition, δηλαδή δεύτερη γενιά, το μαύρο,
αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας μέσω του 14999 64 GB. Και 12 Ιουλίου η ανάδειξη του νικητή για το Ford Puma SUV την έκδοση Titanium, αυτό που βλέπετε, αξίας 21.300 ευρώ, 1.000 κυβικών, 125 ύπων με τον ίδιο τρόπο μέσω του 14999. Πάμε. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Γιάννη Σαντάκο, πολιτικό παρασκήνιο. Θα τον τρελάνω τώρα τον Σαντάκο. Θα σας αφήσω να τα πείτε. Τώρα, θα δεις, θα το δείξω. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, Μαρία. Καλά. Καλό μήνα. Λοιπόν. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κύριε Γιάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα. Υγεία. Υγεία. Με ασφάλεια και να πάνε όλα καλά. Με ασφάλεια, μια έτσι πολύ δύσκολη εξισώση όμως. Έτσι, τώρα γελιέστε, δεν είναι καλοκαίρι κανονικό για κανέναν. Η κυβέρνηση αυτή καλύτερα να διαχειριστεί ταυτόχρονα να προστατεύσει τον τουρισμό να μην είναι μεγάλο το πλήγμα, ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία, ταυτόχρονα ελέγχου στα αεροδρόμια. Και σε μια περίοδο που τα κρούσματα αρχίζουν και αυξάνονται ξανά. Δηλαδή, δεν πάμε σε μια κατάσταση νηνεμίας. Καθημερινά διψήφιος ο αριθμός. Έτσι, και χθες 20 τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Και γιατί παγκοσμίως. Πια το πρόβλημά σου, αυτό που καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση φοβάται, δεν είναι αν στην Ελλάδα ξαφνικά όλοι μας θα έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι τα εισαγόμενα κρούσματα. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έρθουν άνθρωποι από δεκάδες χώρες πλέον. Δεν μπορείς να τους ελέγξεις όλους. Δεν ξέρεις ο καθένας πριν από 10 μέρες τι έκανε, πού ήταν, τι συνέβη. Προφανώς ναι, υπάρχει το ηλεκτρονικό διαβατήριο, η ηλεκτρονικός έλεγχος, αλλά και πάλι δεν μπορείς να τους ελέγξεις όλους. Ναι. Οι λοιμοξιολόγοι έλεγαν στον Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ότι το πρόβλημα τους δεν είναι οι Έλληνες στην προκειμένη περίπτωση. Είναι, τα εισερχόμενα κρούσματα. Ο φόβος τους είναι τα εισερχόμενα κρούσματα, τα οποία πρόσεξε, όταν θα έρθουν ομιγέννητο, θα επηρεάσουν και τον πληθυσμό τον ελληνικό, έτσι. Ο τουρίστας μπορεί να φύγει. Έχουμε και χθες μας έλεγε ο καθηγητής ότι είναι και θέμα τομικής ευθύνης αυτός που θα συμπληρώσει το σχετικό έγγραφο, εάν τα στοιχεία που θα δώσει θα είναι αληθή, παιδιά. Γιατί ο άλλος, αν θέλει να έρθει διακοπές, μπορεί να είναι ο τύπος του «δεν βαριέσαι, δεν έχω τίποτα». Ναι. Θα συμπληρώσω ότι ήμουν εδώ, ότι δεν είχα στο περιβάλλον μου κρούσμα. Και αντί να με βρουν. Και αντί να με βρουν. Ότι δεν πέρασε από τη Μεγάλη Βρετανία. Ότι δεν πέρασε από χώρα. Ακριβώς. Αυτό δεν ελέγχεται όμως. Δεν μπορεί να του ελέγξει όλου. Δεν μπορεί να του ελέγξει όλου. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός, θα ελέγξει κάποια δειγματοληπτικά, αλλά αν θες να πει ψέματα, γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να σου απαγορευτεί η είσοδο στη χώρα, αν είχε πάει στην Αγγλία πριν έρθει στην Ελλάδα, μπορεί να το αποκρύψει. Mm-hmm. Στο τέλος της διαδρομής, έχει δίκιο η Ντόρα, στο τέλος της διαδρομής πάντα στην ατομική ευθύνη καταλήγουμε. Και για μας και για τους ξένους. Εκεί θα είναι το. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι ειλικρινής. Αν αρχίσουμε σε μια λογική να κρύβεται από την πολιτεία. Αρκεί εγώ να πάω τις διακοπές μου. Εκεί νομίζω ότι τελείωσε. Οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί, δεν έχει. Με συγχωρείτε τώρα, γιατί σας περιμένω και τους δύο από χθες να σας δείξω κάτι. Γιατί χθες το μεσημέρι, επιστρέφοντας στο σπίτι, δείτε πάνω που. Παιδιά, πού είναι το πλάνο με το κοπάδι. Για δείξτε μου το εδώ. Κοπάδι από αγριογούρουνα. Ναι. Έπεσα πάνω. Όχι, δεν σκότωσα κανένα γρουγούνο, αλλά έπεσα πάνω και στο κάτω, εδώ κοιτάτε. Κοιτάτε πόσα είναι. Άμα ήταν ένα-δύο δεν θα το δει, αλλά ήταν ολόκληρο κομμάτι, γύρω στα 30-40 ήτανε. Ναι. Και αυτό που βλέπετε, παιδιά, είναι... Πού είναι? Στο κάτω μέρος της Εκάλης, ναι, πίσω από την Εθνική. Μάλιστα. Το ξέρεις ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τα αγριογούρουνα που κατεβαίνουν στον αστικό ιστό, όχι μόνο εδώ. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη λέτε, έχουν σοβαρό το πρόβλημα. Στιμάνι δεν έχουν. Δεν ξέρω αν έχουν στιμάνι εδώ. Στιμάνι δεν έχουμε δάσους. Ως γνωστόν η πέτρα κυριαρχεί, οπότε δεν έχουμε. Δεν έχετε αγριογούρου. Ναι. Ενώ στην Εκάλη υπάρχει το. Υπάρχει ό,τι έχει απομείνει, νομίζω ότι. Το ότι οδηγούσες και τραβούσες με το κινητό σου. Παιδιά, είχαν σταματήσει. Δεν γίνεται να έχει σταματήσει. Είσαι εν κινήσει. Όχι, είχε σταματήσει ο κόσμος και τα κοιτούσε. Αν νόμιζε να σταματήσει. Δεν τόλμησε κανείς να κατέβει, γιατί ήταν και ο μπαμπάς και η μαμά εκεί πέρα. Και όπως γνωστόν, ο μπαμπάς και η μαμά αγριογούρουνα είναι άγρια, δεν είναι, έχουν και μεγάλη δύναμη. Ευτυχώς δεν υπήρχε ενδιαχόμενος πεζός, ευτυχώς δεν υπήρχε ενδιαχόμενος ποδηλάτης, διότι πολλές φορές προκαλούν και ατυχήματα τα ζώα. Βέβαια. Αυτά ήθελα να σας το δείξω και να ρωτήσω το 40 αν έχουν στιγμάνει. Δεν είναι ταξικό το θέμα που έβαλε στην Εκάλη. Δεν είναι ταξικό το θέμα. Όχι, άμα ήταν, θα βάζαμε... Άμα ήταν σε άλλη περιοχή θα το έκανε θέμα. Όχι.
Αλλά είναι τοξικό το θέμα. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δεν βάλαμε γουρούνια στην Εκάλη. Δηλαδή, το πάσα λίγο δικά. Όχι, το άλλο σου λέει. Άμα ήταν σε άλλη περιοχή τα αγριογούρουνα, θα το έκανε θέμα, σου λέει. Πού, αν ήταν στο Γαλάτσι, θα το έκανα. Στο Πέραμα. Αν ήταν στο Πέραμα, δεν θα το έκανα. Αν κάνανε βότα, ρε παιδί, θα το έκανα. Έτυχε εκεί στην Εκάλη, επειδή έχει η Εκάλη. Επειδή εκεί κυκλοφορεί. Εκεί, ώστε. Όχι, δεν μένω στην Εκάλη. Μην απολογίσαι. Πέρα σα αφήσε μου, γυναίκα. Παιδιά, έλα, πλάκα το κάνω. Μη μου θυμώσει μετά. Δεν μου την πέφτετε που έκανα στα αγριογούρουνα. Όχι, για την Εκάλη. Εγώ απλώς ότι θα είναι ταξικό το θέμα για την Εκάλη. Ναι. Αν το λοιμάσουν οι Εκάλη. Εάν ήταν ταξικό, θα βάζαμε ομιτζί ή ομοντιέ αγριογούρουνα στην Εκάλη. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε εδώ φάει 5 λεπτά. Τηρίζει Λινάκη. Ήθελα να σα το δείξω. Ήθελα να σα το δείξω. Με συγχωρείτε. Και πολύ. Μετά θα λέμε στο Σαραντάκο, Γιάννη, δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να μου πει για τι μπουντόζε. Λοιπόν, από τα γρηγορού να πάω στις μπουλντόζες. Θα βλέπει ο κόσμος, θα λέει τι λένε αυτοί εκεί. Αναφέρεσαι προφανώς στο θέμα των εργασιών στο ελληνικό. Ναι. Την Παρασκευή, σε μια εκδήλωση η οποία θα παραστεί ο κ. Μητσοτάκης, ξεκινάει ένα έργο το οποίο θυμίζει. Ο κ. Γιάννης θα είναι. Προφανώς θα είναι ο κ. Γιάννης. Προφανώς θα είναι. Ασχέτως αν τα χρονοδιαγράμματα πέσαν έξω. Ασχέτως αν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει, θυμίζω, από την εποχή που ο Υπουργός Υποδομών ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, κυβέρνηση Καραμάλη 2-4-2-9. Ναι. Μιλάμε για 15-17 χρόνια πίσω. Τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα για να δώσω την έννοια της απόστασης από την απόφαση στην υλοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, μια εμβληματική επένδυση ξεκινάει. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης με την παρουσία του εκεί θέλει να σηματοδοτήσει ότι ξεκινάει αυτή η επένδυση και αποτελεί και οδηγό για άλλες επενδύσεις ανάλογου περιεχομένου. Και νομίζω ότι δείχνει. Θέλει να το στείλει και έξω το μήνυμα. Α, έξω το στέλνει κυρίως το μήνυμα. Δείχνει όμως και κάτι ακόμα. Ότι οι κυβερνήσεις, αν εξαιρέσω την πρώτη περίοδο ΣΥΡΙΖΑ που είχε τις αιμονές εκείνη την περίοδο, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε τη σημασία της επένδυσης, συνεργάστηκε με τους επενδυτές, βοήθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν είναι μόνο έργο μιας κυβέρνησης αυτό. Θυμίζω Γιώργο Παπανδρέου, θυμίζω Καραμαλή στην αρχή, Σαμαράς, δηλαδή όλοι βοήθησαν λίγο ή πολύ. Είναι απαραίτητες αυτές οι επενδύσεις. Θέλω να σας πω ότι τη σκυτάλη για τέτοιου είδους εμβληματικές επενδύσεις παραλαμβάνει το πρώτο καράς. Ο Μιλοσαβίδη, που θα ξεκινήσει και εκεί. Ήδη οι Βορειοελλαδίτες μιλάνε για το ελληνικό της Βορείου Ελλάδος, που μιλάμε για μια ανάλογη επένδυση. Και καταλαβαίνω ότι αυτά τα δύο μεγάλα έργα στέλνουν και ένα μήνυμα στο εξωτερικό, ότι στην Ελλάδα κάτι κινείται αυτά όχι στο επίπεδο. Ναι. Αυτά μας πάνε μπροστά. Και αποτελούν και μαγνήτη για άλλους επιχειρηματίες, Έλληνες ή ξένους, που θέλουν να επενδύσουν και στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται σε ένα ασταθές ουσιαστικά πλέον οικονομικό περιβάλλον λόγω του κορονοϊού. Γίνεται εν ώψη των 32 δις που περιμένουμε και τα χρειαζόμαστε και που πιθανότατα ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις από το Ταμείο Ανάπτυξης. Καλά κάνεις και μιλάς για την αστάθεια πάντως. Καλά κάνεις. Υπάρχει αστάθεια γιατί ακόμη, ακόμη και διαστόματος των αρμόδιων υπουργών και του κεντρικού τραπεζίτη δεν ξέρουμε καν το ποσοστό της συνάδεσης. Βέβαια, δεν ξέρουμε το ζήτα που θα γράψει η μηχανή. Το πρόβλημα σε αυτού του είδους επενδύσεις δεν είναι τόσο η αστάθεια ούτε τα χρήματα. Δηλαδή και ο Όμιλος Λάτσι και ο Όμιλος Σαββίδη θα βάλουν τα λεφτά τους. Ναι. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία. Δηλαδή, αν θα ξεκινήσει μια επένδυση τώρα και θα τελειώσει σε 20 χρόνια, γιατί ο Άκης βλέπει τα αγριογούρουνα στην Εκάλη και κάνει ένσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η επένδυση θα διώξει τα αγριογούρουνα από εκεί, μέχρι το ότι εγώ έχω ένα οικόπεδο δίπλα στην επένδυση και θεωρώ ότι θα μου το φάει ο επενδυτής και κάνω ενστάσεις. Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό στην προκειμένη περίπτωση. Θυμίζω. Επίσης μεγάλο πρόβλημα Κώστα Ναβαρίνο, η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, που πόσο ταλαιπωρήθηκε επίσης και χρειάστηκε παρέμβαση του τότε Πρωθυπουργού για να γίνει. Και αφού είχε τελειώσει. Και, ταλαιπωριόταν ακόμα. Αφού... Και είναι ένα πλέγμα πραγμάτων. Δηλαδή, τι ζητούν οι επενδυτές στην κυβέρνηση, δεν ζητούν χρήματα. Απόλυτα, ζητούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά. Ο τμηματάρχης Α, ο οποίος θα καθυστερήσει την αίτηση για το συντελεστή δόμηση. Γραφειοκρατία παντού. Χθες με τον κύριο Πιερακάκη τα λέγαμε εδώ που τον είχαμε. Όμως. Για το πώς πρέπει να ψηφιοποιηθούν τα πάντα και να γίνονται όλα αυτά, όλες οι διαδικασίες. Η βούληση είναι. Ναι, σαφώς. Όπως απεδείχθη. Να θέλει. Γιατί... Να θέλει να γίνει. Να είσαι αποφασισμένος να γίνει. Okay, να το κάνεις αυτό. Να γυρίσουμε λίγο στην αστάθεια που λες. Γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει και νέο πακέτο. Βλέπει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα πολύ. Νέο πακέτο στήριξης και πάνε να αλλάξουν και το συνεργασία που δεν πάει καλά.
Το είπε πάνε να το βελτιώσουν με έναν τρόπο. Νομίζω ότι το πρώτο που λες είναι το πιο ουσιαστικό. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης χθες το είπε ευθέως στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι παρακολουθούμε την αγορά. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε αν χρειαστεί και πάλι. Αγορά εργασίας. Βλέπει η κυβέρνηση ότι τα πράγματα στην εργασία δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά γιατί έχουμε αρχίσει και έχουμε εκπεριτοποιήσει εργασία. Υπάρχει φόβος των μικρομεσαίων επιχειρηματιών αν θα βγάλουν το καλοκαίρι και αυτό τους δημιουργεί μια αίσθηση, μια ανασφάλεια και την πληρώνει ο εργαζόμενος μετά. Άκη, μην έρθεις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι. Έλα Πέμπτη, Παρασκευή. Αυτό έχει μείωση εισοδήματος για τον εργαζόμενο. Και στο τέλος της διαδρομής, θα σας κουράσω, θα το ξαναπώ, στο τέλος της διαδρομής είναι οι τράπεζες. Δηλαδή, αν δεν στηριχθούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες από τις τράπεζες, και μιλάμε για μικρομεσαίες, μιλάμε για ποσά των 50.000 ευρώ, των 100 βία, των 60, δεν μπορεί και ο επιχειρηματίας μόνος του να στηρίξει. Δεν στηρίζω τους επιχειρηματίες, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι τράπεζες δεν είναι μόνο να σε παίρνουν τηλέφωνο να σου λένε η δόση που την πήγες γιατί. Ακριβώς. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των τράπεζων. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε και μια κουβέντα για όλο αυτό που προκαλεί πολύ μεγάλη συζήτηση για το νομοσχέδιο, για τις συγκεντρώσεις και την ρύθμισή τους. Mm. Το χειρίζονται καλά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εδώ και δύο μέρες εστιάζεται η συζήτηση ένα στο ποιος θα μετράει, ποιος θα κρίνει ότι μια διαδήλωση είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη, και δύο. Εάν η αστυνομία θα αναλάβει την ευθύνη, να έρχεται και να λέει: του 40 η διαδήλωση είναι επικίνδυνη για επεισόδια, την απαγορεύω προληπτικά, τη σταματάω. Τη σκουτροκόη, μ' αρέσει, είναι καλή, ας γίνει. Νομίζω ότι θα είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολεί σε πολιτικό επίπεδο, είναι εκτός οικονομικού. Θα δεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δικαίως, λογικό είναι πάντως, θα βάλει ένα ιδεολογικό μανδύα γύρω από αυτό. Θέματα δημοκρατίας, θέματα ελευθερίας στην έκφραση. Συνταγματικών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλο αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά, θα σου θυμίσω παλιά τη λογική των οικοκυρέων. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση θα πει ότι πρέπει να έχει δικαιώματα ο διαδηλωτής, έχει δικαιώματα όμως και αυτός που έχει το μαγαζί του και θέλει να δουλέψει, να κάνει μεροκάματο. Άρα, κατά συνέπεια, άμα έχει κάθε 3-5 πορεία που εγώ δεν μπορώ να πάω να ψωνίσω στην ΕΜΟΥ, λέω ένα τυχαίο οδό. Θα το κλείσω το μαγαζί. Ναι. Άρα θα πάμε σε μια ιδεολογική σύγκρουση. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι έχει γίνει πολύ καλή εργασία στο παρασκήνιο για να υπάρχει συνένεση. Αν μπορούσα να κάνω μια πρόβλεψη ψύχρεμη, θα σου έλεγα ότι μάλλον με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Και μόνο. Και μόνο. Δεν έχει κανένα λόγο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει. Το κουκουέ είναι ήδη τα κεραμίδια, δεν υπάρχει θέμα. Η κυρία Γεννηματά νομίζω ότι είναι και για αυτήν μια διέξοδο να θέσει ιδεολογικό ζήτημα και να μην ταυτιστεί με την Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Γεννηματά έχει ούτως ή άλλως αρκετά προβλήματα. Οι μισοί βουλευτές κοιτάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι μισοί κοιτάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα κατά συνέπεια νομίζω ότι ο κ. Χρυσοχοίδης θα προχωρήσει μόνος του. Το θέμα είναι. Τι θα κάνει με τον κύριο Γιαννακό αύριο ο κ. Χρυσοχοίδης, θα τον συλλάβει, διότι ο κ. Γιαννακός θα είναι ο αυτοφοράκης που είπε χθες ο Άκης. Αν γίνουν επεισόδια, θα οδηγηθεί ο κ. Γιαννακός με χειροπέδες και αυτό θα κάνει κακό ή καλό στον κ. Γιαννακό. Αν τον κρίνω από την τηλεοπτική του εμφάνιση, μάλλον θα το επιδιώξει κιόλας, μη σου πω. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα αυτό δημιουργεί μια. Προκειμένου να αναδείξει την αναλυσία του κράτους. Και ότι διωκόμε, είναι η επόμενη θυματοποίηση, παιδιά. Τους πειράζω, γι' αυτό με. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Το οποίο δεν νομίζω όμως ότι θα είναι θέμα του αστυνομικού διευθυντή. Είναι θέμα πάλι πολιτικής βούλησης, όπως οι επενδύσεις που λέγαμε πριν. Είναι ναι. Δεν θα πάρει την απόφαση να συλλάβει τον κύριο Γιαννακό αστυνομικός διευθυντής. Και να χρεώσουμε όλοι μαζί στον κακό αστυνομικό διευθυντή που το έκανε. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ξεκινάει από τον κύριο Χρυσοχοίδη και πάει και πιο ψηλά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και εφημερίδες. Γρήγορα τα πράγματα. Για πάμε να δούμε την Ελληνική γιατί έχουμε πολλά να πούμε μετά για τα ελληνοτουρκικά. Για την Αγία Σοφιά. Αύριο η κρίσιμη μέρα. Σε λίγο θα τα πούμε και με τη Μαρία Τσαχαράκη. Είχαμε και υπερπτήσεις. Αυτό είναι το μόνο θέμα το οποίο υπάρχει. Παρέμβαση Βαρθολομαίου. Παρέμβαση Βαρθολομαίου. Ηχηρή παρέμβαση. Δεν μιλάει συχνά. Μη διπλωματική. Το είπε δηλαδή. Τα είπε ανοιχτά. Θα παιδιά, το μήνυμα είναι αυτό. Έτσι, κατά του Ισλάμ, έτσι, εάν θα μετατραπεί σε. Και αυτό το μέτωπο είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Αυτό έχει πονέσει η ανθρωπότητα με το θρησκευτικό. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι. Το θέμα είναι ο Ερντογάν, γιατί στη δικαιοσύνη στην Τουρκία δεν είναι αυτό που ονομάζουμε το απόλυτη ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ναι, ακριβώς, με τα δικαιώματα που λέγαμε πριν. Αν θα ζητήσει αναβολή, αν ζητήσει αναβολή. Κάτι λέει. Κάτι λέει πράγματι. Αν πάει σκληρά, νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα και για τις ελληνικές. Λοιπόν, τα νέα. Για να δούμε. Αναδρομικά τέλη, κρυφό χαράτσι για τα ακίνητα, απειλή για τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, αποκαλύψει σοκ από το CNN σε λίγο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο παραλυρηματικός Ντόναλντ Τραμπ. Στην Καθημερινή, αναδρομικά σε βάθος εξαετίας, την Παρασκευή, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μητσοτάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ για τους θεσμούς στο Υπουργικό Συμβούλιο, προνομιακός συνομιλητής του Τραμπ ο Ερντογάν, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα ΑΕΗ, εργαλείο για κάθε επιστήμη, και μη στρέψετε εναντίον σας τους χριστιανούς, Βαρθολομαίος για Αγία Σοφία. Η εφημερίδα των συντακτών αποδιοπομπέως η ιστορική απόφαση του Αγίου Πάγου για τον πρώην Μητροπολίτη Αιγελίας και Καλαβρίτων Αμβρόσιο καταδικάστηκε αμετάκλητα για δημόσια πρόκληση σε διακρίσεις μίσος ή βία σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Στον ελεύθερο τύπο, μισθοί φόροι και εισφορές σε μια δήλωση του αποκλειστικού της εφημερίδας. Κυριάκος στο Υπουργικό για τις συνέπειες της πανδημίας, νέα μέτρα στήριξης εάν χρειαστεί. Και εδώ άρωμα γυναίκας, τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εδώ είμαστε, και στον Άριο Πάγο. Η Μέρη Ειρήνη Σάρπ είναι η νέα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και η κυρία Αγγελική Αλιφεροπούλου, η πρόεδρος του Αριού Πάγου. Να πούμε για τον κύριο Ράντο, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ένας εξαιρετικός δικαστικός. Mm-hmm. Ακούω ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε πόστο στις Βρυξέλλες, σε δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι ο κύριος Ράντος είχε στοχοποιηθεί από συγκεκριμένη μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των αδειών, όταν δημοσιεύθηκαν απόρριτα προσωπικά του δεδομένα και κάποια mail και ο ίδιος βρέθηκε ως στόχαστρο μιας, μάλλον ανίκειας επίθεσης. Ασχήμιες της εποχής. Να το θυμίζουμε αυτό. Ασχήμιες της εποχής. Και μιλάμε για ένα εξαιρετικό δικαστικό, έτσι. Ναι. Που όταν πέναει ο χρόνος, λες παιδιά, γιατί τα κάναμε όλα αυτά. Τι νόημα είχαν. Και δεν είχε τελικά και καμία ουσία, έτσι. Βέβαια. Μη σου πω ότι είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Βέβαια. Δημοκρατία. Μόνο δικτατορίες διώκουν μάρτυρες. Αποκλειστική συνέντευξη του Αμερικανού δικηγόρου, των προστατευομένων Στίβεν Κον. Και ο κοριός Μιονής έδωσε ψεύτικη απομαγνητοφώνηση του ηχητικού. Στην Αυγή, ομολογία αποτυχίας, ο απολογισμός Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο και Αλέξης Τσίπρας, το νερό δεν πωλείται, είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ. Ρίζοσπαστης, αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα για τις διαδηλώσεις, να αποσυρθεί τώρα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Σε συγκέντρωση καλεί η κομματική οργάνωση Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το νομοσχέδιο γύρω από τις διαδηλώσεις. Στην Εστία. Ελλάς, Ηνωμένες Πολιτείες φωτογραφίζουν τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Ενεργοποιεί τη συμφωνία για έρευνες νοτίως της Κρήτης από την Exxon Mobil. Αναφορά σε σφυριλάτηση νέων στρατηγικών συνεργασιών στο κείμενο του διαλόγου. Στην Κόντρα News. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γκιόλια, του Σοκράτη Γκιόλια. Ποιοι γνώριζαν για το συμβόλαιο εκτέλεσης, κατηγορείται πρόσωπο υπεράνω υποψίας που υπηρετούσε σε νευραλγική κρατική υπηρεσία. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, αυτοί έφαγαν το Γιώργο βουλεύμα κατά πέλτης για τους δύο ψαράδες στην Αλόνισο, η μοιραία νύχτα, το ξύλο και το άφαντο πτώμα του Καραμιχαηλίδη. Ντου στο παλάτι του δόκτωρα Χάρου για τον θησαυρό. Στη Star Press, ιστορική παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά των σχεδίων του Ερντογάν. Αν η Αγία Σοφιά γίνει τζαμί, θα υπάρξουν συγκρούσεις. Στην αυτεμπορική, 16,85 δισεκατομμύρια ευρώ κόστησε στο χρηματιστήριο Αθηνών το πρώτο εξάμηνο και οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στις διεθνείς αγορές. Και στο τύπο της Θεσσαλονίκης, το σκληρό πόκερ για τα σύνορά μας, τι θα ισχύει από σήμερα 1η Ιουλίου για αέρια, θαλάσσια και χερσαία σύνδεση. Ωραίο είναι αυτό, παιδιά. Τι έχει έχεις πλάκα δει τώρα εδώ. Και... αυτό εδώ. Τι έχεις δει και... μου φυγες. Μου φυγες. Πού το όχημα. Πού είναι στην ένα, εδώ. Πού είναι εδώ. Εδώ, παιδιά. Τι... Μεθυσμένος, λέει, έψαχνε οίκο ανοχής, αλλά κατέληξε σε στρατόπεδο. Κατά λάθος θα γίνει. Τούφα. Ναι, κατά λάθος. Είχε πιει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να... Να είναι το άλοθη. Για όνομα του Θεού. Μη με δείξεις καν. Τι σκέφτηκες. Μη με δείξεις, είπα. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα ελληνοτουρκικά, με τους ανταποκριτές μας. Να σας θυμίσουμε ότι στο τέλος της εκπομπής της Παρασκευής ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει το iPhone SE δεύτερης γενιάς με προχαρακτηριστικά 12 MP κάμερα μέσω του 14999. Και το Ford Puma SUV, την έκδοση Titanium, διεκδικείται μέσω του 14999, αξίας 21.300 ευρώ. 14999. Ναι. Μας λέει η Γεωργία Ελληνάρδου να δείξουμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Τι έχει. Γιατί προφανώς και σήμερα, ναι, φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όχι στο Σύνταγμα. Όχι, αλλά να σου πω κάτι, βλέποντας και χθες το χάρτη, λίγο αργότερα, ναι, που ήταν όλα κατά κόκκινα, φαίνεται η τάση του πώς, ναι, θα κυλήσει και η σημερινή, ναι, ημέρα.
Δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με τον μεγάλο περίπατο και γενικότερα τις νέες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ή ότι παίρνουμε περισσότερη ταγιοταχή μας λόγω του κορονοϊού. Πάντως έχει πολύ αυξημένη κίνηση όλες αυτές τις ημέρες. Θα δούμε και σε λίγο και πάλι το χάρτη, να δούμε πώς θα πρέπει να κινηθείτε. Πάμε και επίσης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα να πούμε και στους φίλους μας εδώ που στέλνουν πολλά μηνύματα. Στον κύριο Τζαρδί, στον κύριο Χουλιά, στον κύριο Πάλι, ο οποίος λέει ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά, δεν τηρούνται καθόλου τα μέτρα. Χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς ούτε μάσκες ούτε αποστάσεις. Τι γίνεται, λέμε, τους ελέγχους. Και ορθώς το λέει. Καλά, λέει ο άνθρωπος. Στον κύριο Παρασκευόπουλο, στον κύριο Σολδάτο, η ανάδειξη του νικητή, είπαμε, για το αυτοκίνητο 12 Ιουλίου, στην πρωινή εκπομπή, Κυριακή. Ναι. Στον κύριο Μακατσόρη, στον κύριο Χρήστο, στην κυρία Μπέλου, στον κύριο Τσατσουλή, στον κύριο Χατζηνικόλα, στον κύριο Κολώνα, στον κύριο Λευτέρη, στον κύριο Νίκο από τον Ασπρόπυργο, στον κύριο Νιαστή, στον κύριο Γιατρά, στην κυρία Βαλεντίνα για τη συμβάση σε αναστολή εργασίας. Θα το δούμε και συνέχεια της εκπομπής. Σας είχαμε απαντήσει, γιατί μας στέλνετε συνέχεια το συγκεκριμένο ερώτημα. Τι γίνεται, ποια είναι τα δικαιώματα σε αυτούς που είναι ακόμη σε αναστολή οι εργαζόμενοι. Στον κύριο Νεωνάκη, στην κυρία Δούρη, στον κύριο Κουρουκλίδη, στο Βερολίνο μας, στη Χαλκιδική. Για τα αγριογούρουνα, λέει κανείς τίποτα, λέει καμία κουβέντα κανείς. Κανένας δεν σου έχει πει για τα αγριογούρουνα. Λύσαξες με τα αγριογούρουνα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θα δούμε και τους υπόλοιπους φίλους μας σε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε. Πάμε. Αμέσως. Μιχάλη Συγκρατήλου, Μαρία Ζαχαράκη, για πάμε να δούμε τι γίνεται και να το ξεκινήσουμε από την. Έτσι, να το χτίσουμε από την αρχή. Γιάννη, τι λένε για την. Η Αγία Σοφιά. Είναι το μεγάλο θέμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Γιατί γίνεται λίγα 24 ώρα η απόφαση μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν, μετά τις δηλώσεις των Αμερικανών, έστω και σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, υπάρχει αλλά παρέμβαση. Ακριβώς. Ναι. Η Αθήνα επιμένει ότι δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά, υπόθεση Αγίας Σοφιάς. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και μνημείο πολιτικής κληρονομιάς. Σωστά. Κατά συνέπεια, θεωρούν ότι αν ο Ερντογάν τελικά προχωρήσει αύριο, δεν θα βάλει μόνο απέναντί του την Ελλάδα, θα βάλει απέναντί του όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Έτσι. Και περιμένουν να δουν, δεν έχουν πιστεί, Μαρία, ότι ο κύριος Ερντογάν θα κάνει το επόμενο καταληκτικό βήμα. Και μιλάνε για τον Ερντογάν και όχι για την τουρκική δικαιοσύνη, γιατί θεωρούν ότι ο Σουλτάνος μπορεί και τη μία απόφαση να επηρεάσει και την άλλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Όπως είπατε, να τα πάρουμε από την αρχή. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το ηχηρό, όπως λέμε από χθες, αυτό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Το οποίο κάλλιστα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ιστορικό. Άκη, Ντόρα και Γιάννη, είναι ένα μήνυμα πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Ένα μήνυμα από τον ηγέτη της Ορθοδοξίας, το οποίο δόθηκε πρώτη φορά, εγώ θα έλεγα, τόσο ξεκάθαρα. Όχι μόνο προς την Τουρκία, αλλά και προς όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό που είπε, όπως έχουμε πει, είναι ότι είπε προς το τουρκικό κράτος ουσιαστικά ότι έτσι και γίνει η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αυτό θα ξεσηκώσει τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια χριστιανών, είπε, κατά του Ισλάμ. Ακριβώς, Δώρα. Ακριβώς. Αυτή τη φράση, λοιπόν, χρησιμοποίησε, μια φράση που δεν μας έχει συνηθίσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μάλλον σε αυτή τη γλώσσα την πολύ έτσι δυνατή, γιατί βέβαια είναι και το ζήτημα πολύ δυνατό και το ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο. Το να μετατραπεί το μνημείο ουσιαστικά της Ορθοδοξίας, και όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι παρόλο που είναι μουσείο, παρόλο που για 500 χρόνια είχε γίνει τζαμί μετά την άλωση, χτίστηκε όμως αυτό το μνημείο, χτίστηκε ως εκκλησία, χτίστηκε ως κέντρο της Ορθοδοξίας και παρέμεινε εκκλησία για 900 χρόνια, το τόνισε και χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης και στην ομιλία. Και δεν είναι τυχαία και η χρονική στιγμή που επέλεξε να το κάνει αυτό, παρότι το συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες, ότι 2 Ιουλίου εκδικάζεται η υπόθεση. Ναι. Οπότε στέλνει ένα σαφές μήνυμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ακριβώς, 2 ημέρες πριν από την απόφαση. Πληροφορίες, Μαρία, έχεις από τον τουρκικό τύπο, δείχνει, φωτογραφίζουν την απόφαση του δικαστηρίου, έχεις κάποιο κλίμα, μήπως η αναβολή είναι μια διέξοδος.
το κλίμα θα ήταν μια διέξοδος για τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αλλά είναι ελάχιστες οι φωνές, Γιάννη, που λένε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή. Λένε κάποιοι, το είπαμε και χθες, ότι αυτό θα πλήξει την εικόνα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν διεθνώς. Ότι θα του ασκηθούν πολλές πιέσεις γιατί το έκανε αυτό, και από την άλλη και οικονομικά θα του ασκηθούν πολλές πιέσεις. Ότι σε μια φάση που η χώρα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως οικονομικά, πώς θα βγεις έξω στις διεθνείς αγορές, για παράδειγμα, να ζητήσεις το οτιδήποτε, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια, η Τουρκία και με καθόλου τουρισμό φέτος θα αναγκαστεί να πάει σε κάποιον ενδεχομένως διεθνή οργανισμό ή σε διεθνείς αγορές, όπως έχει ήδη πάει στην Αμερική, ζητώντας χρηματοδότηση. Αν ανοίξουν οι αγορές για Τουρκία. Κάνεις αυτό, δεν είναι κάνεις αυτό οι αγορές προς τη διεθνή κοινότητα. Ναι, ναι, άλλο αυτό το ζήτημα, αλλά εκείνος μπορεί να στραφεί. Οπότε η απάντηση μπορεί να είναι ότι από τη μία κάνεις αυτό απέναντι, προσβάλλεις ένα μνημείο ουσιαστικά, και από την άλλη έρχεσαι, ζητάς κάποια βοήθεια, θα ζητήσεις κάποια βοήθεια. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα σήμερα υπάρχει και μία τουρκική εφημερίδα πάλι που λέει ότι υπάρχει σχέδιο Β στην κυβέρνηση σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίψει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Υπάρχει λοιπόν ακόμη και σήμερα, μία ημέρα πριν από την απόφαση, μία τέτοια ρητορική, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα ότι μπορεί κάτι να ανατραπεί, αλλά η κυβέρνηση και πάλι Ερντογάν με ένα προεδρικό διάταγμα, ενδεχομένως ακούγοντας τις εκκλήσεις του λαού του, να προέβει πολιτικά πλέον και να αλλάξει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Πάντως η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει προκαλέσει, για να επανέλθουμε σε αυτό πρωτού φύγουμε, την αντίδραση Τούρκων εθνικιστών. Πολύ σωστά. Τώρα η πρώτη αντίδραση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από τους εθνικιστές, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης του Μπαχτσελή, ο οποίος, να τονίσουμε ότι είναι ο άτυπος εταίρος, κυβερνητικός εταίρος του κυρίου Ερντογάν, βγήκε και είπε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι ξεπέρασες τα όρια. Είναι μία μόνο αντίδραση και είναι από μία ακραία μερίδα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή αυτή η ακραία μερίδα είναι πολύ ικανή να επηρεάσει και την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη, τη λαμβάνουμε υπόψη. Δεν ξέρουμε αν υπάρξει σήμερα κάποια άλλη έτσι παρέμβαση, ίσως κυβερνητική, από την αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά που είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά χθες μετά την ομιλία του και σήμερα στα πρωτοσέλιδα το βλέπουμε, υπάρχει ένα σεβασμός, θα λέγαμε, απέναντι προς τον κύριο Βαρθολομαίο, γιατί είναι μια προσωπικότητα την οποία την σέβονται εδώ στην Τουρκία. Αρκετοί, πάρα πολλοί, και ο τύπος και η κοινή γνώμη. Να θυμίσω ότι πολλοί Τούρκοι πηγαίνουν προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον επισκέπτονται και θέλουν να πάρουν την ευλογία του, παρόλο του ότι είναι μουσουλμάνοι. Θέλω να πω ότι είναι μια προσωπικότητα τέτοια που δεν ξεσηκώνει θύελα έτσι αντιδράσεων πολύ εχθρικών. Θα το δούμε βέβαια και σήμερα, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά μέχρι στιγμής, παρά το ηχηρό αυτό μήνυμα που έδωσε χθες, μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλες πιο ακραίες αντιδράσεις απέναντι στην ομιλία του. Για να δούμε πώς θα πάει βέβαια, το πράγμα. Υπήρχε και κάποια ακραία μερίδα που έκανε λόγο για απειλή, αλλά ήταν μεμονωμένη, θα τη λέγαμε, από τον, καλά από τον τώρα. Τουρκικό τύπο. Ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους απείλησε. Καλά τώρα. Λοιπόν, πάμε και στον Μιχάλη τον Ιγνατίου, γιατί παιδιά, εμένα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση το ρεπορτάζ αυτό του CNN και τα λοιπά, για αυτά που ακούγονται για τη σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Λέει ότι ο Ερντογάν μπορεί να έχει ηχογραφήσει άλλες κασέτες από εκεί. Τον Τραμπ και να τον κρατάει με κασέτες, να τον εκβιάζει. Τι είναι όλα αυτά? Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω αυτά που είπε η Μαρία για την Αγία Σοφιά. Ναι. Ότι και επίσης, αν μου επιτρέπει ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Φαραντάκος, μια μικρή διόρθωση. Γίνομαι καλύτερος, Μιχάλη. Γίνομαι καλύτερος. Άμα με διορθώνεις εσύ. Δεν θα του απαντούσες. Για πάμε. Δεν είναι διόρθωση, εντάξει, μια διευκρινήση.
Ο επικεφαλής των θρησκευτικών υποθέσεων στο Στέντιχαμ είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Και όταν μιλάει ο συγκεκριμένος, ο πρέσβης μιλάει εκ μέρους του Προέδρου των ΗΠΑ. Η θέση λοιπόν των ΗΠΑ για το θέμα της Αγίας Σοφίας είναι αυτή που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές. Είναι εναντίον της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τσαμί, τελεία και παύλα. Mm. Δεν υποχωρούν σε αυτό, διότι είναι και ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους χριστιανούς εδώ στην Αμερική. Και όπως ξέρετε, η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών. Τώρα να σε πειράξω κι εγώ λίγο. Βεβαίως. Το θέμα της Αγίας Σοφιάς είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Διότι η Αγία Σοφιά είναι ένα παγκόσμιο μνημείο. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον επικεφαλής των αρμόδιων για τα θρησκευτικά θέματα, εξ ονόματός του, να παρέμβει. Τι ζήτημα είχε ο Τραμπ, πού κολλιόταν να βγάλει ένα tweet. Βγάζει για την Beyoncé tweet. Για την Αγία Σοφιά δεν βγήκε τον χρόνο. Μην ξεχνάς ότι δέχεται τέτοια επίθεση στις τελευταίες μέρες για το θέμα του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Πούτιν και δεν έχει δημοσιεύσει κάτι τουλάχιστον. Όλοι περίμεναν ότι θα έλεγε κάτι, θα διέψευδε κλπ. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα της Αγίας Σοφιάς, το τάγμα του Αγίου Ανδρέα, τώρα να με συγχωρείτε διότι δεν είμαι γνώστης αυτών των θεμάτων πολύ, είναι, θα έλεγα, οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ στις ΗΠΑ. Βασικά είναι η πλούσια κάστα της Ομογένειας. Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και του αναφέρει τα εξής. Ελπίζουμε και ζητούμε επιγόντως να προστατεύσετε τη θρησκευτική ελευθερία των χριστιανών στην Τουρκία και την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, αποτρέποντας αυτή την ιερόσυλη και περιττή απόφαση, το σχέδιο της Τουρκίας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας στη Ισλαμή, αφισβητεί άμεσα τις θρησκευτικές ελευθερίες. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Λοιπόν, και αν μου επιτρέπετε και πριν πάμε στον κύριο Τραμπ, εδώ στην Αμερική έχει επιστρέψει ο πανικός. Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ άσχημη για την Αμερική. Με τον κορονοϊό, λες. Ναι, με τον κορονοϊό. Κατέγραψαν για πρώτη φορά μετά από τις 10 Ιουνίου περισσότερους από 1.100 θανάτους. Επίσης, τα κρούσματα είναι πάρα πολύ ψηλά. Αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζουν πολιτείες και δεν λέω ότι θα κλείσουν πάλι, αλλά λαμβάνουν σοβαρά μέτρα. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Πένς, εμφανίστηκε επιτέλους με μάσκα. Έγινε η συνεδρίαση της Επιτροπής για τον κορονοϊό και οι πάντες, ο κύριος Φάουτσι, η κυρία Πλίξ, ο κύριος Πένς, οι πάντες ήταν 12 άτομα. Η ομάδα του Προέδρου δηλαδή, όλοι φορούσαν με μάσκες και είναι ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Οι καθυστερήσεις, Μιχάλη, τους κόστησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί η πανδημία έχει πολύ μεγάλη διάρκεια με χιλιάδες θανάτους. Και οι διαδηλώσεις για το Φλόιντ. Σε σχέση με άλλες χώρες. Οι διαδηλώσεις, Άκη, όσο και να κάνει εντύπωση, δεν άφησαν. Οι πολιτείες εκεί δεν είχε. Ναι. Είναι εμφανίζεται ο κορονοϊός. Εμφανίζεται να επιστρέφει ο κορονοϊός στις πολιτείες που έσπευσαν πρώτες να ανοίξουν και να επανεκκλήσουν την οικονομία. Ακριβώς. Τώρα για το θέμα που ενδιαφέρεται πολύ. Κασέτες υπάρχουν. Θα σου έλεγα και ότι είναι κυριαρχή στα μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορεί να φανταστείς. Και όχι μόνο στα αμερικάνικα αλλά και στα διεθνή. Διότι υπογράφει το κείμενο αυτό ένας από τους πιο σημαντικούς ερευνητές στην ιστορία των ΗΠΑ, ο Καρλ Μπερνστάιν. Είναι ο ένας εκ των δύο που εξανάγκασαν με τις αποκαλύψεις του τον Ρίτσαρντ Νίξον να παραιτηθεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, μερικοί άνθρωποι κάνουν σύνδεση της τότε εποχής με την σημερινή. Ο Μπερνστάιν λοιπόν είναι καταθλιπτικός για τον πρόεδρο, τα είπαμε και χθες αρκετά. Τώρα, το θέμα της μαγνητοφώνησης. Εγώ δεν είμαι αφελής. Σίγουρα οι μαγνητοφωνήσεις γίνονται διότι, αν θέλετε, οι ηγέτες θέλουν να ξανακούσουν αυτή τη συνομιλία και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, μετά την υπόθεση του Watergate,
διότι τότε παράνομα ο πρόεδρος Νίξον, ο Κίσιγκερ και άλλοι μαγνητοφωνούσαν τους πάντες. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι από τότε γίνεται μαγνητοφώνηση. Άρα οι ξένοι ηγέτες που έχουν στην Αμερική, οι ξένοι ηγέτες που συνομιλούν με τον πρόεδρο της Αμερικής, οι υπουργοί των εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας, γνωρίζουν ότι συμβαίνει αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι δύο πλευρές το κάνουν. Τώρα, εάν ο πρόεδρος Τραμπ άφηνε τη γλώσσα του γιατί είναι περίπατο, μιλώντας με τον κύριο Ερντογάν και με τον κύριο Πούτιν και με τους άλλους, φαντάζεστε ότι αυτές οι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες είναι θησαυρός στα χέρια τους. Έτσι μην έχετε αυτοβολία. Εάν δηλαδή σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Συρίας, του λέει ο Ερντογάν ότι σε παρακαλώ αποχώρησε από το Βόρειο Ιράκ και άσε με να διευθυντήσω εγώ την κατάσταση, όπως την εννοεί ο κύριος Τραμπ να διευθυντήσει την κατάσταση κλπ. Ο κύριος Ερντογάν, συγγνώμη, και ο κύριος Τραμπ του απαντά ναι, σε αφήνω κλπ. Δεν είναι καλό να ακούγεται αυτό το πράγμα και μάλιστα από μαγνητοφώνηση για τον πρόεδρο της Αμερικής. Ή πολύ περισσότερο και για κλειδί τώρα που είναι θέμα, για την περιβόητη τράπεζα. Μήπως έχει καμία συνομιλία περίεργη. Ναι. Και έχουμε και εξέλιξη για την τράπεζα σήμερα. Ναι, τι έγινε. Συναντήθηκαν οι δικηγόροι της τράπεζας μαζί με τον δικαστή και τους εισαγγελείς και ζήτησαν να γίνει η δίκη πολύ βαθιά, αν θέλετε, του χρόνου, δηλαδή στο τέλος του 2021. Όμως ο δικαστής είπε ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή η δίκη το Φεβρουάριο της νέας χρονιάς. Είναι κατηγορούμενοι, όπως αντιλαμβάνεστε, η ίδια η τράπεζα, οι αξιωματούχοι της κλπ. Ήδη ο ένας έχει καταδικαστεί, ο περίφημος Ατσίλα, ο οποίος στη συνέχεια, αφού εξέλιξε την ποινή του, αφέθηκε ελεύθερος και τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο γαμπρός του κ. Ερντογάν. Στο κατηγορητήριο είναι και ο κύριος. Να μην πω στο κατηγορητήριο, αλλά αναφέρεται στο κατηγορητήριο και ο κ. Ερντογάν και ο γαμπρός του. Είναι γνωστό άλλωστε ότι αυτή η τράπεζα είναι η ειδική τράπεζα της οικογένειας Ερντογάν. Πολλά νη Τερέσα. Ευχαριστούμε. Πολλά νη Τερέσα. Καλημέρα. 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 Έχουν και, και σαντήσεις τις κασέτες τους και τα λοιπά. Ναι. Προνόμιο δικό μας θα ήταν μόνο. Καλά, εμείς δεν έχουμε φτάσει στο σημείο των ηγετών. Ναι. Είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο. Είμαστε σε... Ο Βαλουφάκης ήταν λίγο πιο μπροστά. Ναι. Ο Βαλουφάκης. Μήπως από εκεί τον διγράφει. Είμαστε πάλι μπροστά. Ήταν της μοδός. Πάμε λίγο στην πρώτη δόη. Για πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Γιατί. Ξανά. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ο Φάνης ο Καραμπατζάκης εκεί. Καιρό είχαμε να δούμε τέτοιες εικόνες, η αλήθεια είναι. Και βλέπω ότι δεν τηρούνται και τα μέτρα. Και είναι και πάρα πολύ αλλοδαπή. Παιδιά, μας εξηγούσε ο κ. Χατζησαλάτας των εμφοριακών ότι πηγαίνουν για Μητρό εκεί πέρα κτλ. Μα μόνο για Μητρό μπορεί να πας και ασχολείσαι. Δεν μπορεί να πας για άλλο λόγο. Δεν χρειάζεται να πας για άλλο λόγο. Σωστά. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Από τα ξημερώματα έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται εδώ κόσμος στην πρώτη δόη της Αθήνας στην περιοχή της Ομόνιας επί της οδού Αναξαγόρα. Υπάρχουν άνθρωποι που μίλησα προηγουμένως που έχουν έρθει ακόμα και από τις 3 μου είπανε ορισμένοι. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αυτή που Φάνη, βλέπετε. Γιατί έρχονται οι άνθρωποι εκεί, τι πάνε να κάνουν στην εφορία. Έρχονται για διάφορα αιτήματα. Τώρα θα μιλήσω, Γιάννη, και με έναν ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του. Καλημέρα. Ηλία, είμαστε στον αέρα. Εσύ έχεις έρθει εδώ για τι αίτημα? Για θέλω να καταθέσω γιατί λόγω πέθανε η γυναίκα μου και έχω κάνει ηλεκτρόνικη αίτηση και δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση εδώ και ένα μήνα. Και έτσι αναγκάστηκες να έρθεις στο πρόσωπο. Να έρθω αυτό πρόσωπο να καταβάλω αίτηση γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε φορολογική δήλωση, δεν μπορώ να λειτουργήσω σε τίποτα γιατί ο γιος μου πρέπει να δηλώσει. Τελείωσε Παναλήνιο, να πάει στράτο, πρέπει να πάω ΚΕΠ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς αυτό. Σωστά. Είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές. Υπάρχουν δεκάδες άλλες. Φοράνε μάσκα αρκετοί, αλλά πολλοί δεν φοράνε επίσης και δεν τηρούνται καθόλου οι αποστάσεις, Φάνη. Το προσπαθούν οι ίδιοι. 8 η ώρα ανοίγει η εφορία. Πριν από ένα τέταρτο βγήκε ένας υπάλληλος και προσπαθεί να τους βάλει σε μια σειρά, λέγοντάς τους να κρατούν και την απόσταση του 1,5 μέτρου ο ένας από τον άλλον. Ήδη, όπως σας έλεγα, ένας κύριος εδώ με μια κυρία που περίμεναν για την ουρά είχαν αρχίσει να κόβουν χαρτάκια και να μοιράζουν στο πλήθος. Κάποιοι είναι που δεν μιλούν καθόλου ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. Μιλούν αραβικά. Είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί κάποιος με εκείνους. Το
δικαστήριο, όπως είπατε και στην αρχή, είναι ένα, θα το χαρακτήριζα άθλιο, για να είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Είχαμε κάνει παλαιότερα και ρεπορτάζ από το εσωτερικό του για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εισέλθουν. Έτσι τώρα σε λίγο, αν κρίνω από ό,τι συμβαίνει, θα γίνει ουρά, όπως βλέπαμε και στην υπηρεσία ασύλου, και θα ξεκινάει σχεδόν από την Ομόνοια η ουρά. Εγώ για να υπάρχει και μια απόσταση μεταξύ τους. Η εικόνα που βλέπουμε, άσχετα αν οι υπάλληλοι προσπαθούν να ρωτήσω κι άλλους τους ανθρώπους να κρατούν τις αποστάσεις. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, η εικόνα. Καλημέρα, αυτό που είπες και εσείς στην υπηρεσία ασύλου, και σε λίγο θα πάει η αστυνομία. Αφού έχουν δει αυτές τις εικόνες, για να βάλουν μια σειρά και να πούμε σε μια τάξη. Ωραία. Τώρα, Άκη, επιτρέψτε μου, μιλάω με την κυρία που έχει έρθει από τις 3 ώρα. Από τι ώρα έχει? Όχι εγώ. Εγώ ήρθα 6.30. Στις 6.30. Είδατε κόσμο από τις 3 εδώ? Μας είπαν από τις 3 η ώρα είχαν γράψει όνομα. Γιατί 2 ώρες είχε γραφτεί όνομα από τόσο νωρίς. Ναι. Εσείς ποιο νούμεράκι έχετε τώρα? Έχω το 29. 6.30 ώρα ήρθε η κυρία και έχει το 29. Ναι. Γιατί η υπόθεση ήρθατε, δεν μπορούσατε να την κάνετε διαδικτυακά? Όχι, όχι. Τι είναι, άνεξε. Υπηρετώ κάποιους συγγενείς που είναι έξω. Μάσκα να βάλει. Συγγνώμη τώρα για το προσωπικά. Φάνη μου, μάσκα να βάλει, κυρία. Ναι, είναι στον εξωτερικό χώρο τώρα, επειδή μίλησα με κάποιους έτσι κι εγώ που δεν. Τώρα στον εξωτερικό χώρο. Αλλά εδώ πέρα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε. Εντάξει, παιδιά. Ο ένας είναι πάνω στον άλλον, γιατί αυτή τη στιγμή μοιράζουν νούμεράκια αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, Φάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Για τον ανασχηματισμό τίποτα δεν μας είπε. Για ποιο? Για τον ανασχηματισμό. Τον ανασχηματισμό τα είπαμε χθες. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μην περιμένεις ότι θα αλλάξει. Μέρες, ναι, αντίστροφα, ναι. Να απλώς πηγαίνουμε. Μην περιμένετε ότι θα γίνει σεισμός. Ναι. Δηλαδή πολιτικό σεισμός. Γκραντιόζικα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι και ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει καταλάβει. Χθες έχει τη συνεδρίαση η τελευταία φορά, εγώ θεωρώ, με αυτή τη σύνθεση. Κατά συνέπεια, μην περιμένετε ότι θα γίνουν μεγαλειώδεις αλλαγές. Βάζουμε πάνω-πάνω. Τι αντίστοιχα. Countdown. Ναι, ρε παιδί μου, να βάζουμε. Είναι φυλακισμένοι, να κάνουμε. Όχι. Τι να φτιάξουμε κανένα γραφικό με τους. Μία και σήμερα. Με τους υπουργούς, δύο και σήμερα. Να είναι σαν τους φυλακισμένους για το πολιτείο. Τι να βάλουμε, ρε παιδί. Όχι, γιατί αυτό θα έχει και ψυχολογική πίεση στους υπουργούς που πρόκειται να φύγουν, έτσι. Ας και δεν είμαστε για τέτοια. Πρέπει να είπαμε να είναι συγκεντρωμένοι. Και τους τίτλους μετά να προσέχετε. Δηλαδή, μην βάλετε σεισμό στο πολιτικό σκηνικό σε τίτλο. Μην βάλετε αλλάζουν όλα. Εσύ θα το βάλει. Πώς το λέγει ο Παπανδρέου. Όχι, πώς θέλει. Φορά που βάζαμε φτερά στην κυβέρνηση, κάναμε μόνο χαμηλές πτήσεις. Σαν του Αρκά. Πόσο ανασχηματισμού θυμάσαι ότι άλλαξε τα πράγματα, ρε. Φτερά. Τα έκαναν όλα. Απογειώνεται η μηχανή, το αεροπλάνο, η κυβέρνηση, η χώρα κτλ. Και άλλα τέτοια έτσι. Και εμείς θα κάνουμε φτερά τώρα, λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αν βρει αγριόχειρου στον δρόμο, ξέρει. Για άλλα ζωντανά. Παρασκευή, στο τέλος της εκπομπής, το Apple S-Epsilon Special Edition δεύτερης γενιάς. Το μαύρο, μέσω του 14999, αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας. Και φυσικά το Ford Puma SUV, την έκδοση Titanium, 1000 κυβικών, 125 ύπων αξίας 21.300 ευρώ, με σχεδιασμό που ταιριάζει, όπως βλέπετε, απόλυτα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, 14999, από σταθερό κινητό, ή με μήνυμα open κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Διάλειμμα και επιστρέφω. Επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας. Καλό ξεκίνημα, παιδιά. Καλό ξεκίνημα, τουριστικό ξεκίνημα. Βέβαια, στα Χανιά δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι η εικόνα που θα αντικρίσουμε τώρα, που θα πάμε να βρούμε την Ευτυχία την Πενταράκη, την καλή μας φίλη και συνάδελφο εκεί, που είναι στο αεροδρόμιο των Χανίων. Ναι. Στο άδειο αεροδρόμιο. Εντάξει όμως. Τώρα, μήπως θα έρθουν μετά οι πτήσεις, ρε παιδί μου, για περίμενε. Εσύ έχεις ξαναδεί το αεροδρόμιο των Χανίων 1η Ιουλίου έτσι, δηλαδή? Για κάτσε να μας τα πει αυτή. Δεν ξέρω τώρα τι. Θα έρθουν πτήσεις ή έχει δίκιο τώρα η τώρα που λέει. Ευτυχία, αφού είσαι μόνη, βγάλει τη μάσκα αν θες. Θα έρθει. Ολομόναχη είσαι. Καλημέρα, απαγορεύεται, παιδιά. Απαγορεύεται να τη βγάλω τη μάσκα. Παιδιά, έτσι το είπα. Προς το παρόν, έχω ένα αεροδρόμιο δικό μου, όπως βλέπετε. Όλο δικό μου και των ανθρώπων που είναι εδώ στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι οποίοι έχουν πάρει τις θέσεις τους στα μεγάλα tour operator, τα πρακτορία. Αυτοί είμαστε και οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ στο αεροδρόμιο. Η πρώτη πτήση την περιμένουμε εκεί, περίπου στις 10 το πρωί. Ναι. Λιθουανοί θα μας κάνουν ποδαρικό εδώ στο αεροδρόμιο των Χανίων. Ωραία. Γερμανοί θα κάνουν ποδαρικό στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
όλα είναι έτοιμα. Οι υγειονομικοί έχουν πάρει επίσης τη θέση τους μαζί με πυροσβεστική και αστυνομία για να κάνουν τα πρώτα τεστ, όπως έχουμε πει. Συνολικά 9 πτήσεις απευθείας από το εξωτερικό θα έρθουν σήμερα μέχρι τις 10.30 το βράδυ, θα έρχονται σταδιακά μέσα στη μέρα. 25 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πέρσι τέτοια μέρα είχαμε 27 πτήσεις στο αεροδρόμιο των Χανίων και 120 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εντάξει, βεβαίως, δεν είναι πέρσι. Πρέπει να σας πω. Δεν είναι πέρσι. Όχι, δεν είναι. Άρα, ξέρετε, γίνεται αυτό που λέμε τώρα. Είναι σαν Απρίλιο. Σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Αλλά συνολικά είναι σαν Απρίλιο, παιδιά. Συνολικά σήμερα στην Κρήτη περιμένουμε πόσες πτήσεις, Χανιά και Ηράκλειο. 25 και 9 είναι περίπου 35 πτήσεις από απευθείας από το εξωτερικό, γιατί έχουμε και τις εσωτερικές που δεν τις υπολογίζουμε. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Άρα βάλτε τώρα, παιδιά, στον τίτλο. Έλα, γιατί δεν είναι, δεν είναι να μιζεριάζουμε σήμερα, είναι να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά το εγχείρημα. 35 πτήσεις από το εξωτερικό στην Κρήτη, έτσι. Απευθείας. Ωραία. Και πρέπει επίσης να υπολογίσουμε και κάτι ακόμη, ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Η Τετάρτη δεν είναι μια καλή μέρα για τις αφίξεις. Αύριο, δηλαδή, το Σάββατο που είναι η σούπερ μέρα, θα έχει διπλάσιες. Έχει να κάνει με την ημέρα και όχι με τη συγκεκριμένη σημερινή ημέρα. Κάθε Τετάρτη, κάθε χρόνο, είχε λιγότερες πτήσεις από ό,τι θα έχει αύριο ή την επόμενη, να ξέρετε. Ωραία, ωραία. Στα Χανιά και το Ηράκλειο, παιδιά. Και το Ηράκλειο, 35 συνολικά. Χανιά και Ηράκλειο. Ωραία. Όλα τα υπόλοιπα είναι έτοιμα, ευτυχία μου. Είναι όλα έτοιμα. Όπως σας είπα, τα τεστ είναι έτοιμα να γίνουν εδώ, στο χώρο που βρισκόμαστε, ακριβώς από μέσα. Δηλαδή, μόλις φτάνουν οι επιβάτες, θα περνάνε να πάρουν τις αποσκευές τους. Βάσει του boarding pass που έχουν, θα τους λένε περάστε από εδώ ή από εκεί. Από εδώ βγαίνετε έξω, από εκεί περάστε να κάνουμε τεστ. Αυτά τα τεστ θα γίνονται, όπως έχουμε πει, από γιατρό του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης. Εδώ έχουν βοηθήσει ένοπλες δυνάμεις μαζί με 4 ταυτόχρονα θα μπορούν να παίρνουν, σε 4 άτομα θα μπορούν να παίρνουν επίχρησμα. Πυροσβεστική και αστυνομία στον ίδιο χώρο για να γίνεται ομαλά η διαδικασία. Mm. Τους παίρνουν τεστ, παίρνουν τη βαλίτσα, τους πάνε όπου έχουν προγραμματίσει. Πριν το κάνουν αυτό, συμπληρώνουν μία ακόμη φόρμα, στην οποία γράφουν εκ νέου τα στοιχεία τους, σε ποια θέση κάθονταν στο αεροσκάφος και ποιο είναι το κατάλημα στο οποίο θα μείνουν. Αυτό γιατί μπορεί κάποιος να άλλαξε θέση, μπορεί να μετακινήθηκε οτιδήποτε, για να ειχνηλατηθούν εάν χρειαστεί στη συνέχεια οι επαφές του. Φεύγουν οι άνθρωποι, πάνε στον προορισμό τους χωρίς κανένα περιορισμό, τηρώντας φυσικά τα μέτρα που πρέπει να τηρούν έτσι κι αλλιώς. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα, εάν έχουμε κάποιο κρούσμα, επικοινωνούν μαζί του οι αρχές και ακολουθείται η γνωστή διαδικασία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κρήτη. Να είστε καλημέρα καλά. Καλημέρα. 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 Πάμε και στο Πέπερ. Ναι, πάμε στο Πέπερ. Πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο ρομποτάκι. Ναι. Θα μας το παρουσιάσει η Ελευθερία Σπυράκη. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα ξανά. Ανήσυχο αυτή τον τη φορά βλέπω. Από τις αναχωρήσεις. Είναι ανήσυχος και πρέπει να σας πω βέβαια ότι προηγουμένως στην πρώτη σύνδεση που κάναμε για τον Ιορδάνη και την Ανθή δεν μας μιλούσε. Να τον ακούσουμε όμως. Για να πάμε. Είμαι σίγουρος ότι είστε καλά και σας λείψαμε πολύ. Να σας θυμίσω ότι πρέπει να φοράτε τη μάσκα σας σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου και στο ταξίδι σας. Επίσης, να τηρείτε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους γύρω σας. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ο Πέπερ Άκη και τώρα έχει γίνει το κέντρο του ενδιαφέροντος. Ο Πέπερ μιλάει αγγλικά και ελληνικά. Μας ενημερώνει για τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια παραμονής μας στον αερολιμένα Αθηνών. Χαριτωμένος είναι. Επίσης, φτερνίζεται όπως μπορείτε να δείτε. Και κάνει έτσι στο εσωτερικό του αγκώνα. Έτσι ακριβώς, φοράει τη μάσκα του. Ναι, έτσι ακριβώς. Στο εσωτερικό του αγκώνα φτερνίζεται. Ακολουθεί όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς. Έχει τοποθετηθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Βρίσκεται σε δύο σημεία. Και όσοι θέλουν μπορούν να ενημερωθούν και από εκείνον για το τι πρέπει να κάνουμε. Και θα μας ζητάνε Πέπερ στο σπίτι. Είναι πολύ ωραίος. Για βάλε λίγο να τον ακούσουμε. Μιλάει τώρα. Τώρα λογικά θα ξεκινήσει να μιλάει στα αγγλικά. Hello. Welcome at Athens International Airport. How are you?
I am sure that you feel great and you missed us a lot. I would like to remind you that the use of face mask is mandatory in all terminal areas. Λέει ότι είναι υποχρεωτικό να φοράμε την, να κάνουμε χρήση της μάσκας και να πλένουμε τα χέρια μας χρησιμοποιώντας μάλιστα αντισηπτικό. Ωραίος ο Πεπέρ. Ωραίος. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, Ελευθερία. Καλημέρα. Σε βλέπουμε και στη συνέχεια. Καλημέρα στη Φόφη Γιωτάκη. Καλημέρα στην Πινελόπη τη Γαβρά. Στις δύο συναδέλφους. Καλό μήνα. Επίσης. Καλό μήνα, καλό ξεκίνημα. Τώρα τι λέτε, παιδιά, θα τα καταφέρουμε. Πινελόπη, τι λες? Κοίταξε, Άκη μου, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Στο τέλος της ημέρας θα δούμε τι θα γίνει. Αν αυτό το σχέδιο έχει οργανωθεί σωστά, αν εφαρμόστηκε σωστά, πρέπει να αισιοδοξήσουμε. Σίγουρα δεν θα είναι όπως πέρσι. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο τέλος αυτής της τουριστικής περίοδου, όποιο και αν είναι αυτό το τέλος, αν θα δοθεί παράταση και δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα πρέπει να ξεχαστούν οι άνθρωποι που δουλεύουν γενικότερα σε όλο το κομμάτι του τουρισμού. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για αυτούς, γιατί σίγουρα δεν θα είναι τίποτα. Και εδώ έρχεται και η κριτική της αντιπολίτευσης και του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μίλησε και με τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους στον επισητισμό. Και λέει ότι εδώ η κυβέρνηση μπορεί να διαφημίζει τέλειο βασιλέματα, αλλά οι άνθρωποι στον επισητισμό πεντούν μαύρη σεζόν. Ναι, να μην κρίνουμε όμως εκ των προτέρων. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Σίγουρα, όπως λέμε, το λέει και η ίδια η κυβέρνηση, δεν θα είναι τίποτα όπως ήταν πέρσι. Παρακολουθούσα όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων τώρα που άνοιξε στην Κρήτη, όπως είπατε και εσείς, με τις 35 πτήσεις. Κάθε χρόνο το αεροδρόμιο του Ηρακλείου δέχεται γύρω στους 600.000 τουρίστες. Φέτος, από ό,τι λέγεται και από ό,τι λένε οι τουριστικοί φορείς, με τα βία θα πιάσουμε τους 200.000. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να το παρουσιάσει αυτό ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ αισιόδοξο, πάρα πολύ. Ωστόσο όμως, άστο να το κρίνουμε στο τέλος της ημέρας και να επαναλάβω ότι θα πρέπει ειδική μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους για το δύσκολο χειμώνα που έχουν μπροστά τους. Φόφη. Ναι, σίγουρα δεν θα είναι η φετινή χρονιά όπως η περσινή και το θέμα είναι πώς θα είναι η μεθαυριανή εντός εγωγικών χρονιά, έτσι, γιατί νομίζω ότι τις ελπίδες όλοι εκεί τις έχουμε ρίξει στην επόμενη χρονιά. Τι θα γίνει φέτος? Η κυβέρνηση, αν έχουμε προσέξει καλά, είτε δια του Πρωθυπουργού είτε δια των Υπουργών, ρίχνει χαμηλά τον πύχη για τα τουριστικά φετινά κύματα, έτσι, σε όλες τις δηλώσεις και χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει. Ναι, γιατί σου λέει γιατί οτιδήποτε παραπάνω θα το παρουσιάσω ως επιτυχία. Θα είναι καλύτερα. Θα έχω να το κεφαλαιοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, ναι, νομίζω το πιστεύουμε όλοι, γίνονται τεράστιες προσπάθειες ώστε να καλυφθεί το κενό στην οικονομία, στον τουρισμό, άρα και στην οικονομία. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός αφορά πάρα πολλούς επιχειρηματίες, ξενοδόχους, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όλους τους κλάδους στην πραγματικότητα. Ξέρουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ΑΕΠ ο τουρισμός. Ναι. Γίνεται τεράστια προσπάθεια και νομίζω ότι θα υπάρχει μια κίνηση. Με ή χωρίς ρομποτάκια στα αεροδρόμια θα δούμε ανθρώπους, θα δούμε κόσμο. Όχι βεβαίως όπως πέρσι, αλλά για να σκεφτούμε κάτι. Είμαστε 1η Ιούλη, έχουν χαθεί αρκετοί μήνες. Στη Σαντορίνη για παράδειγμα, δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι η Σαντορίνη. Έτσι, δεν κυκλοφορεί στην πραγματικότητα κόσμος, ξένος τουρισμός. Γίνεται μια αρχή. Το θέμα και το στίχημα, κατά την άποψή μου, είναι πώς θα λειτουργήσει και με ποια κίνητρα ο ελληνικός τουρισμός. Ξεκινάνε σήμερα, νομίζω, κάποιες ανακοινώσεις υπάρχουν από το Υπουργείο Οικονομικών για τα πλάνα του κοινωνικού τουρισμού. Για τον κοινωνικό τουρισμό. Ναι, νομίζω πριν από λίγο κάποιες ανακοινώσεις. Που ουσιαστικά δίνεται ένα τριπλάσιο κονδύλι για τον κοινωνικό τουρισμό. Και είπε και ο κ. Γκούτσης ότι αν αυτό εξαντληθεί, θα διευρυνθεί περαιτέρω. Γίνεται μια προσπάθεια. Γίνεται, ναι, μια προσπάθεια και για τον εσωτερικό τουρισμό. Βέβαια. Όπως και αυτό είναι δύσκολο. Ναι. Είναι πάρα πολύ πρέπει δύσκολο. Πρέπει και οι ξενοδόχοι να βοηθήσουν εδώ. Και με τις τιμές. Μόνο. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Πρέπει και οι ξενοδόχοι να βάλουν πλάτη εδώ πέρα με τις τιμές, έτσι ώστε να προσελκύσουν όσο δυνατόν περισσότερους και εσωτερικούς τουρίστες, όχι μόνο με τα πακέτα τα οποία πουλάμε στους μεγάλους, ναι, ναι, ταξιδιωτικούς πράκτορες στο εξωτερικό κτλ. Πρέπει και στο εσωτερικό να υπάρχουν αντίστοιχες προσφορές. Και τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι το σουκού, το Σαββατοκύριακο, ναι, δηλαδή, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έτσι, πάντα τηρουμένων των αλληλεγγύων. Ο εσωτερικός τουρισμός. Ο εσωτερικός τουρισμός, ναι, και κυρίως στα γειτονικά νησιά της Αττικής. Βέβαια, εδώ βλέπουμε για τα τριήμερα κυρίως τα Σαββατοκύριακα, Δεύτερα ή Παρασκευοσαββατοκύριακα.
Μιλάμε για τριημεράκια τα οποία εντάξει, ναι, μεν ενισχύουν, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούν να ενισχύουν. Εντάξει, και ο κόσμος θέλει μία διέξοδο έτσι, μετά τους δύο μήνες της καραντίνας που κλειστήκαμε στο σπίτι και όλοι περίμεναν πώς και πώς. Τελειώνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε, τελειώσαν τα σχολεία. Τα σχολεία. Δημοτικά, τελειώνουν οι πανελλαδικές ακριβώς. Τελειώνουν όπου. Τώρα, ναι, παιδιά, σας ρωτήσω. Την κίνηση. Ενώ έχουμε αυτά τα τεράστια ζητήματα μπροστά μας. Δεν είναι πολυτέλεια να σκοτωνόμαστε και να είμαστε σε μια πολεμική ατμόσφαιρα, να είναι τα κόμματα μεταξύ τους σε μια πολεμική ατμόσφαιρα για τις κασέτες του Μιονί, του Παπά, την Οβάρτης. Μιλάς για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Βέβαια, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση δύο παρεμβάσεις. Η μία της Τέλας Μπακογιάννη που λέει να μην πάμε σε ποδοσφαιροποίηση και η άλλη του Νίκου Φίλδη από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ουσιαστικά ότι κακός ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το βρώμικο 89 ναι. Και θέλει να το προσαρμόσει. Έχετε και το κίνημα αλλαγής και λέει: έτσι. Έχετε μεγάλο θράσος για να μιλάτε για βρώμικο 89. Έτσι, εσείς. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ήταν οι δύο παίκτες εκείνη την περίοδο. Δεν και είναι βεβαίως πολύ δεν πρέπει εδώ. Συνασπισμό. Και πρέπει εδώ να συνυπολογίσουμε και τις σκληρές δηλώσεις του Νίκου Κωνσταντόπουλου, του πρώην Προέδρου του Συνασπισμού, που μεταλλάχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια το είπε κόμμα. Είπε ότι το κόμμα έχει γίνει ανώνυμη εταιρεία. Έτσι, πολύ σκληρές τοποθετήσεις. Ακριβώς, μίλησε για πολιτική ύβρις από τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν πρέπει να μονοπολιθεί η πολιτική ζωή και ο δημόσιος διάλογος από την ανταλλαγή ποινικών καταγγελιών. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία βεβαίως και πρέπει να διαλευκανθεί και δεν ξέρουμε πότε και πώς όλο αυτό το θέμα. Να διαλευκανθεί γιατί θα μείνει όμως, στην κοινωνία. Πινελόπη μου. Να διαλευκανθεί. Το λέμε εμείς, Άκη γιατί μου, αλλά δεν προφανώς είναι ο Βάρτης όταν δέχεται να πληρώσει 300 εκατομμύρια δολάρια και πρόστιμο για την Ελλάδα. Αποδέχεται ότι υπήρξε τεράστιο σκάνδαλο στη χώρα. Έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό δεν έχουμε συζητήσει. Δεν έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Γιατί δεν πατήσαμε στην παραδοχή της εταιρείας. Δεν ξεκινήσαμε από τον πυρήνα αυτού του φαρμακευτικού σκανδάλου. Η παραδοχή της εταιρείας ήταν ότι χρημάτισε Έλληνες γιατρούς. Εμείς αυτό το θέμα δεν το ερευνήσαμε καθόλου. Ξεκινήσαμε από το να εμπλέξουμε τους πολιτικούς αντιπάλους. Έχουμε άλλη σπουδή όμως. Η μεν κυβέρνηση να λέει ότι εδώ καταραίει η σκευωρία κατά των πολιτικών προσώπων. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ να λέει ποια σκευωρία, εδώ η Ντοβάτη αποδέχεται ότι υπήρξε σκάνδαλο. Χάνεται η ευκαιρία για έπρεπε να υπάρχει αποζημίωση. Βέβαια, χάνεται. Άρα υπάρχουν ευθύνες και στην προηγούμενη κυβέρνηση για το πώς χειρίστηκε, κατά την άποψή μου, πολιτικά καταρχάς το θέμα. Έτσι. Έχει σημασία τι προτεραιότητες βάζει κάθε κυβέρνηση κάθε φορά σε κρίσιμες καταστάσεις. Έτσι νομίζω είναι. Βεβαίως όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι καλό η υποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής και έχω την αίσθηση και από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή γίνεται σταδιακά προσπάθεια προς όλες τις καταθήσεις να αλλάξει η ατζέντα και να μην παραμείνει σε όλα αυτά που θυμίζουν ένα τεράστιο γήπεδο. Αυτό δεν γιατί σημαίνει. Νομίζω ότι όλη και η κοινωνία κυρίως αυτό που καταλαβαίνει και αυτό που ενισχύεται αυτό το αίσθημα της απαξίωσης πολιτικής ζωής. Δεν είναι διάλογοι αυτοί να ακούς και φρασιολογία από πολιτικούς. Ήδη είναι απαξιωμένο το πολιτικό σύστημα από την μεγαλύτερη πλειοψηφία. Λοιπόν, όλα αυτά ενισχύουν ακόμη αυτή την άποψη. Και βεβαίως εγώ εκεί που θέλω να... Η πολιτική μας είναι και η εικόνα της κοινωνίας, έτσι. Γιατί τους πολιτικούς τώρα. Η ίδια η κοινωνία τους έχει αναδείξει με την ψήφο μας. Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω, το άλλο αλλά θέμα θα πρέπει το οποίο προκαλεί μεγάλη συζήτηση. Είναι αυτό με το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις και τις συναυλίες. Και τις πορείες. Διότι θα πει κάποιος, παιδιά, τώρα που μπαίνουμε σε μία νέα περίοδο ύφεσης και ο εργαζόμενος θα δεχθεί τεράστια πίεση. Θα πάμε σε νέες στρατιές ανέργων. Τώρα φαίνεται νομοσχέδιο που δίνει το δικαίωμα ακόμη και στον αστυνομικό διευθυντή να πει η πορεία της Γαβρά ή της Κουτροκόη δεν θα γίνει και της Γιωτάκη θα γίνει. Τι σπουδή είναι αυτή. Νομίζω... Και γιατί τώρα. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Εγώ. Ναι. Ξεκίνα εσύ. Το θέμα αυτό, Άκη και τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ διαβάζοντας αρκετά κομμάτια αυτού του νομοσχεδίου, τρία πράγματα έχω συγκρατήσει. Δεν απαγορεύεται τίποτα και σε κανέναν. Ούτε να διαμαρτυρηθεί και βεβαίως είναι αδιαμφισβήτητο το δικαίωμα της δημόσιας συνάθρησης και της διαμαρτυρίας.
αλλά να μπουν κάποιοι όροι. Νομίζω τρία πράγματα, όπως είπα, είναι αυτά τα οποία καθορίζουν αυτό το νομοσχέδιο. Να μην μπορεί μια ομάδα 10, 20, 30, 40 ατόμων να ταλαιπωρεί τους περισσότερους, την πλειοψηφία. Να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ή να κατατίθεται ένα πλαίσιο από πού θα ξεκινάει μια πορεία και πού θα καταλήγει. Και το τελευταίο, να υπάρχει και ένας υπεύθυνος, ούτως ώστε όταν γίνονται βανδαλισμοί ή κάποια θέματα που όλοι παρακολουθούμε να γίνονται κάποιες φορές, κάποιες πορείες, να είναι κάποιος υπεύθυνος να λογοδοτήσει. Όμως υπάρχουν και οι μπακαλάκηδες που παρισφρίουν στις πορείες αυτές. Θέλω να πω, κάποιοι εκμεταλλεύονται πορείες συνδικάτων, έτσι. Και στο πλαίσιο αυτών των πορεών είναι οι γνωστοί μπακαλάκηδες, βλέπουμε τόσα χρόνια στις πορείες τι γίνεται, οι οποίοι σπάνε βιτρίνες. Δεν νομίζω. Είναι δύσκολο να. Ποιος θα κάνει περιφρούρηση, επειδή. Θα περιφρούρηση το πάμε. Ο δάσκαλος θα κάνει περιφρούρηση. Η ΟΛΜΕ θα κάνει περιφρούρηση και θα τα βάλει με τους κουκουλοφόρους. Δεν είναι μια καινούργια συζήτηση, παιδιά. Είχε ετοιμαστεί νομοσχέδιο να λέμε τα πράγματα όπως είναι και από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το πώς δεν πέρασε, δεν κατατέθηκε, είναι άλλο ζήτημα. Ίσως να μην βρει και ότι είναι καλή η κατάλληλη στιγμή για να καταθέσει ένα τέτοιο. Έλα, Πινελόπη. Είναι ένα κείμενο του κυρίου Αλιβιζάτου και του κυρίου Μανιτάκη που είχε δοθεί και στον κύριο Καμίνη. Επίσης, ήθελα τώρα να πω ότι ο κύριος Καμίνης ως δήμαρχος Αθηναίων είχε καταθέσει τη δική του πρόταση και έχω την αίσθηση ότι και το κίνημα αλλαγής κάποιες μικρές παρεμβάσεις έχει να προτείνει μόνο. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Άρα θα το ψηφίσει. Ότι είναι καλό να βάζεις, νομίζω ότι θα ζητήσει τροποποίησης του νομοσχεδίου. Και αυτό θα γίνει στην Ολομέλεια. Γιατί αν γίνουν οι τροποποίησεις και το ψηφίσει. Αλλά το κίνημα αλλαγής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ότι δεν μπορεί να είναι αντιδημοκρατικό το σύστημα. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την Πινελόπη ότι 10, 20, 30 άτομα δεν μπορούν να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας, γιατί υπάρχουν και επιχειρηματίες, υπάρχουν καταστηματάρχες. Και άλλοι εργαζόμενοι. Και όπως υπάρχει και ένα θέμα, και δεν κλείνεις και εύκολα την Πανεπιστημίου, όταν λες πάρτε τα αυτοκίνητα και μην μπαίνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω κορονοϊού. Ξέρουμε τι έχει συμβεί στο κέντρο. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ σοβαρή μελέτη, ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα, και είναι πάρα πολύ καλό να αναγνωρίζεις το λάθος σου όταν αυτό έχει συμβεί και το επισημαίνουν πάρα πολύ και όχι ένας ή δύο ή 30 άτομα που κατεβαίνουν συνήθως σε μια πορεία. Εντάξει, λοιπόν. Όταν κατεβαίνουν 1000 άτομα, προφανώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι οργανωμένη η κατάσταση, δεν είναι μπαχαλάκηδες όπως λες. 1000 άτομα όταν κατεβαίνουν, ξέρεις από πού θα ξεκινήσει η πορεία και πού θα σταματήσει η πορεία. Εγώ είπα ότι παρισφρύνουν και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες πορείες. Σε άλλα στενά, πολλές φορές σε πορείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή. Δηλαδή αυτό ο οποίο οργανώνει επίσημα μια πορεία, τα συνδικάτα. Και περιφρουρούν την πορεία τους, δεν σημαίνει ότι μπορούν να περιφρουρήσουν και τους άλλους. Όχι βέβαια. Οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν την διαδήλωση, ας πούμε, για να κάνουν επεισόδια, για να προκαλέσουν επεισόδια. Και υπάρχει επεισόδια. Και κάτι άλλο με βάση αυτό που περιγράφει τώρα. Τι θα κάνεις, εδώ τώρα τι κάνεις. Αποδέχεσαι ουσιαστικά την ανυμπόρια σου ή την αβελτηρία σου ή την ολιγορία σου ή την ανικανότητά σου να τα βάλεις και να τελειώσεις με τους μπαχαλάκηδες, τους κουκουλοφόρους και λες στον εκάστοτε επικεφαλής της πορείας που βγαίνουν οι εργαζόμενοι να δηλώσουν για τα δικαιώματά τους, για το ψωμί τους βγαίνουν, δεν βγαίνουν από χόμπι, ότι ξέρεις κάτι, εσύ θα είσαι υπεύθυνος για τους βανδαλισμούς. Μα δεν τους κάνουν οι εργαζόμενοι, τους κάνουν οι κουκουλοφόροι. Γιατί μου τους χρεώνεις εμένα? Δεν είναι λογική συζήτηση αυτή? Δεν είναι λογικό αντεπιχείρημα? Γι' αυτό πρέπει να το ξαναδούν. Ακριβώς, κοίταξε, λογικό είναι να υπάρχουν ενστάσεις, να μην υπάρχει όμως τυφλή άρνηση για όλα. Εγώ, εκεί είναι αυτό που οι πολιτικές δυνάμεις το χάνουν κάποιες στιγμές. Είναι ένα κοινωνικό, ένα όριμο κοινωνικό αίτημα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ακούμε τις κραυγές αγωνίας και τον εμπορικό κόσμο. Άλλο η ρύθμιση, άλλο τα παράθυρα που ανοίγουν. Απλά μην δούμε, μη δούμε αγριότητες μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, αν περάσει, όταν θα έχουμε πορείες, ειρηνικές πορείες και στο κέντρο της Αθήνας. Και αυτό πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Υπήρχε ένα έτοιμο σχέδιο. Από την πλευρά της αστυνομίας εννοώ. Ναι, δεν χρειάζεται υποκρισία. Υπήρχε ένα έτοιμο σχέδιο το οποίο είχαν επεξεργαστεί, όπως είπαμε, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και το σύνολο της κυβέρνησης, είχαν χθες υπουργικό συμβούλιο. Πρέπει να έχει ανοιχτά αυτιά. Πρέπει να έχει ανοιχτά αυτιά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε σε αυτό. Και εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επεξεργαστεί αντίστοιχο σχέδιο, πρέπει επίσης να κάτσει στο τραπέζι και να πει, παιδιά, και εγώ κυβέρνησα,
το αντιμετώπισα το πρόβλημα. Πάμε να βρούμε το μέσο, το μέτρο. Ιδού η Ρώση στην Βουλή. Δηλαδή θα συζητηθεί λοιπόν στη Βουλή και από ό,τι ξέρουμε θα ζητήσουν πολλές τροποποιήσεις. Ναι. Και αρκεί η κυβέρνηση να έχει ανοιχτά τα αυτιά να ακούσει τι αλλαγές πρέπει να κάνει. Δεν είναι στην πέτρα γράφουμε. Καλημέρες. Καλημέρες και στις δύο. Σας ευχαριστώ καλημέρα, πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό μήνα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή, στο τέλος της εκπομπής, θα εκπληρώσουμε ένα iPhone SE Special Edition δεύτερης γενιάς με 12 MP κάμερα και προ χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που βλέπετε μέσω του 14999. Και το Ford Puma SUV την έκδοση Titanium, 1000 κυβικών, 125 ύπων, 21.300 ευρώ. Η αξία του, η συγκεκριμένη έκδοση, είναι μια από τις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας με τον ίδιο τρόπο μέσω του 14999. Διάλειμμα και επιστρέφω. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εδώ. Λίγο πριν τις 9. Και πάμε να κάνουμε ειδήσεις με τους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, την γραμματέα. Καλό μήνα και καλό άνοιγμα. Με το καλό να πάνε όλα κατευθείαν. Καλή σήμερα, είμαστε πρώτοι. Την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο από το Κίνημα Αλλαγής. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδε. Καλό μήνα. Καλό ξεκίνημα. Να πάνε όλα καλά. Τώρα, κύριε Στυλιανίδη, να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την τοποθέτηση της κυρίας Γεροβασίλη. Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση και έβαλε μια έτσι επικεφαλίδα, έναν τίτλο με τρεις άξονες. Λέει, ανοσία της αγέλης στην οικονομία από την κυβέρνηση, νόμος και τάξη στην κοινωνία και ο λίγων παρακράτος χάριν παράδοσης. Νομίζω εκπροσωπεί επαξίως τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα. Εγώ τι έχω να σας πω, ότι βγαίνουμε από μια περίοδο δύσκολη, στην οποία η κυβέρνηση καταγράφει δύο σημαντικές επιτυχίες που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Η μία είναι η επιτυχία υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συνόρων στον ευρώ και η δεύτερη είναι η σωστή διαχείριση υγειονομικής κρίσης, όπου προέταξε την αξία της ανθρώπινης ζωής σε σχέση με την οικονομία. Πράγμα που δεν κάναν άλλα μεγάλα κράτη και πληρώνουν σήμερα το τίμημα. Βέβαια, κανείς δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι τέλειωσε η ανηφοριά. Θεωρώ ότι ξεκινάμε μια νέα περίοδο αισιόδοξα και με αυτοπεποίθηση, αλλά με πολλές δυσκολίες. Ναι. Πρέπει να διαχειριστούμε την επερχόμενη ύφεση άλλα και πρέπει να επισπεύσουμε την έξοδο. Άλλα σας λέει με αυτόν τον τίτλο. Σας λέει ότι επιβάλλεται την ανοσία της αγέλης στην οικονομία, γιατί δημιουργείται στρατιές ανέργων με τις μη παρεμβάσεις σας, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέει ότι απαγορεύεται τις διαδηλώσεις με χουντικές διατάξεις, όπως καταγγέλει η αξιωματική αντιπολίτευση. Χουντικές εμπνεύσεις, μάλιστα. Και σας λέει ότι βάζετε και το παρακράτος μέσα για γκαρνί, για να κερδοσκοπήσετε πολιτικά. Η ατζέντα που μου θέτετε πολύ μεγάλη. Ναι. Μπορώ ένα-ένα να τα απαντήσω. Αλλά θέλω να σας πω ότι καταρχήν στην οικονομία εκτιμώ ότι η διαχείριση είναι ισόρροπη. Ναι. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να βγάλει κέρδος από την ζημία. Διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης γίνεται. Πιστεύω όμως ότι έχουμε πάρει ωφέλη από τη σωστή διαπραγμάτευση. Ναι. Και την απελευθέρωση από το 3,5% της ανάπτυξης και την χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή, αλλά και την αξιοποίηση σωστή των ελληνικών δυνατοτήτων των οικονομικών, να κρατήσουμε όρθιες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το σημαντικό για τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε γρήγορα. Εκεί λοιπόν έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα από το προσδοκόμενο. Να πάμε λίγο πάλι σε αυτό που είπε νωρίτερα ο Άκης. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να ασχολούμαστε κανονικά με αυτά όλα τα οποία συζητάμε και για τον τουρισμό και για την επερχόμενη ύφεση, τις τελευταίες ημέρες, καλώς, κακώς, κακώς, όλα τα πολιτικά κόμματα συζητάμε για το παρακράτος, για τα μαγνητόφωνα, για τις κασέτες. Να σας πω και για αυτό την άποψή μου. Εγώ έχω κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση επ' αυτού. Θεωρώ ότι από το Σύνταγμα το ελληνικό, η μοναδική αρμοδιότητα δικαστικής φύσεως που αποδίδεται στην νομοθετική εξουσία είναι η Προανακριτική Επιτροπή. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει το πολιτικό σύστημα και ο δημόσιος διάλογος να μην εγκλωβίζεται στη δουλειά μιας τέτοιας δικαστικής, θα έλεγα, διαδικασίας. Έχουν λόγο να τοποθετούνται οι συμπροταγωνιστές εκεί, αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε τις βασικές αρχές και του δικαίου και της δημοκρατίας. Δηλαδή, κανένας δεν είναι ένοχος μέχρι αυτό να αποδειχθεί τελεσιδίκος, πρώτον. Δεν πρέπει να κομματικοποιούμε τη δικαιοσύνη, δεύτερον. Και δεν πρέπει από την άλλη πλευρά να ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή. Σπεύσατε να
παίξετε μπάλα πολιτική με τις κασέτες του Μιονί, να πείτε ότι ο συμβασμός της Νοβάρτης γυρίζει μπούμεραγκ την ιστορία της σκευωρίας, αποδεικνύει τη σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ. Να τοποθετηθεί επ' αυτού ο Αλέξης Τσίπρας, αν γνώριζε ή δεν γνώριζε. Ακούστε κάτι. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος στην τοποθέτησή μου και νομίζω ότι δικαιούμαι να είμαι τόσο ξεκάθαρος, διότι έχω διατελέσει μέλος προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση του Βατοπεδίου, η οποία για δύο χρόνια εμφανιζόταν ως σκάνδαλο. Στο τέλος υπήρξαν αθωτικές αποφάσεις, αλλά χαθήκαν ανθρώπινες ζωές και σπηλωθήκαν συνειδήσεις. Ναι. Γι' αυτό και είμαι τόσο προσεκτικός με την εμπειρία, αν θέλετε, της μακρόχρονης εμπειρίας μου στην πολιτική. Και αυτό είναι κάτι που το λέω οριζόντια. Ναι. Θεωρώ ότι όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς υπέπεσαν σε τέτοιου είδους λάθη. Ναι. Τώρα, τοποθετήσεις επί των πεπραγμένων βεβαίως πρέπει να γίνονται, γιατί κάθε κόμμα έχει τη δική του οπτική. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί αυτές να είναι ανεξέλεγκτες. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα συμπέρασμα, βεβαίως θα σχολιαστεί και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση. Για πάμε και στην κυρία Γεροβασίλη. Αλλά να μην εγκλωβίζουμε το δημόσιο διάλογο μόνο σε αυτό. Ναι, μιλάτε τώρα για παρακράτος. Όταν δικοί σας υπουργοί συνομιλούσαν με τον Μιονί και τους έγραφε, όταν βγαίνει ο Νοβάρτης και λέει δέχεται ότι υπήρξε σκάνδαλο, αλλά δεν μιλάει το πόρισμα του συμβασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι λογικό να φωνάζει η Νέα Δημοκρατία αλλά και το κίνημα αλλαγής, ο κύριος Λοβέρδος για παράδειγμα, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί και προσωπικά, να λέει ιδού εισκευωρία. Εντάξει. Ξεκινώντας αντίστροφα, θα σας πω ότι αφενός το κείμενο συμβιβασμού μεταξύ της Νοβάρτης και του Αμερικανικού Δημοσίου λέει επακριβώς το εξής. Ότι η Νοβάρτης έδρασε με παράνομο τρόπο σε ξένες χώρες και στην Ελλάδα εν προκειμένου, προκειμένου να επηρεάσει αξιωματούχους, οι οποίοι επηρέασαν τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Ναι. Αυτή είναι η διατύπωση της... αυτό σημαίνει ότι... το λέει από μόνο του. Το αν εμπλέκει το πόρισμα... Υπαλλήλους. Προφανώς δεν λέει αξιωματούχους, οι οποίοι επηρεάζουν κυβερνήσεις. Οι οποίοι θα επηρέαζαν αξιωματούχους που επηρεάζουν κυβερνήσεις. Ναι. Διότι, ξέρετε, τα θέματα της διαχείρισης και της πολιτικής του φαρμάκου προφανώς είναι ζήτημα υπουργών και κυβερνήσεων και όχι γιατρών και όχι διαφόρων άλλων. Και προφανώς το σκάνδαλο ενέπλεκε και γιατρούς και άλλους. Δεν τους συζητάμε. Το οποίο όμως, το ξεχάσαμε, όμως, βέβαια, στην όχι, δεν το ξεχάσαμε, για το σύζυγο της κυρίας Ράικου έχουμε προσπάτως και έτσι και το πόρισμα το ΕΟΠΗ και τα λοιπά, το οποίο εμφανίστηκε αυτές τις μέρες για το ζημία στο δημόσιο, 1,7 εκατομμύρια σύζυγος της κυρίας Ράικου, η βασική μάρτυρας κατηγορίας στην προανακριτική και κρίνεται εδώ η αξιοπιστία. Το παρακράτος στη συνέχεια, κοιτάξτε. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος ιδιώτης δρά παρακρατικά, όπως εν προκειμένου ο κύριος Μιονί. Δεν είναι μόνο ιδιώτης. Ιδιώτης είναι ο κύριος Μιονί. Ναι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο ιδιώτης συνομιλεί με υπουργό. Έχει σημασία. Δεν μιλούσε με τον Λοβέδο ή τον Στυλιανίδη. Έχει σημασία ότι ο κύριος Μιονί χρησιμοποίησε μέθοδο μαφιόζικη της καταγραφής, παράνομης καταγραφής συνομιλίας. Μάλιστα. Και το θέμα μας εδώ είναι ποιος γίνεται αποδέκτης μιας παράνομης καταγραφής ιδιωτικής συνομιλίας, ποιος το αναγνωρίζει δηλαδή αυτό και ποιος το υιοθετεί. Ναι. Αυτό έγινε από πλευράς των μελών της προανακριτικής Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ φυσικά. Άρα εμείς κατηγορούμε την αποδοχή παρανόμων πρακτικών. Μα οι κασέτες έχουν νόημα όταν έχουν και περιεχόμενο. Οι κασέτες οι οποίες απεδείχθηκε χθες, διότι ήρθε και πόρισμα στην Επιτροπή από κάποιον εμπειρογνώμονα ιδιώτη που έβαλε ο κύριος Μιονί και ήρθε το πόρισμα. Καταγγείλαμε την προανακριτική γιατί δέχεται αυτό το πόρισμα. Δεν μπορεί να δέχεσαι ένα πόρισμα εκ των υστέρων. Έχουν κλείσει οι εργασίες της προανακριτικής. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας έχει καταθέσει και μετά θυμάται να σου φέρει και ένα πόρισμα δικό του. Εντάξει, και εσύ το αποδέχεσαι. Αλλά υπάρχει και ένα περιεχόμενο. Αυτά όλα είναι. Και ένα το περιεχόμενο λοιπόν. Το περιεχόμενο λοιπόν. Δηλαδή ήθελα να πω το εξής. Αν είχατε συνομιλία του Λοβέρδου. Πάμε στο περιεχόμενο. Αν είχατε συνομιλία του Λοβέρδου με τον Μιονί. Θα εξετάζαμε τι είπε. Να μιλάμε για λεφτά, για μαγαζιά κτλ. Δεν θα τον είχατε. Να σα πω κάτι. Όχι, δεν θα τον στείλουμε στον τοίχο. Και λυπάμαι που ο κύριος Λοβέρδος, δεν χαίρομαι που ο κύριος Λοβέρδος είναι σε μια δύσκολη συγκυρία, στιγμή. θέλω να πω, όμως, δίνετε πάσα μόνοι σας. Εγώ δεν είμαι.
Λέω εκ των πραγμάτων, κύριε Λοβέρδο. Δεν υπάρχουν ούτε πράγματα ούτε μη πράγματα. Εσείς είστε σε δύσκολη θέση. Και να μην λυπάστε. Να λυπάστε για αυτά που κάνατε. Εντάξει, κύριε Λοβέρδο, το δέχομαι γιατί ακριβώς είστε στη θέση στην οποία βρίσκεστε. Εσείς είστε λοιπόν, σε δύσκολη στιγμή. Εντάξει. Και πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Στη συνέχεια, λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν, χθες αυτό το οποίο έφερε ο πραγματογνώμονας του κυρίου Μιονή στην Επιτροπή, τι λέει, ότι η κασέτα αυτή, ότι η συνομιλία άνοιξε και άνοιγε και έκλεινε εκεί που ήθελε ο κύριος Μιονή, και ότι αυτό το οποίο είπε, ναι, είναι γνήσιο, αλλά είναι και κομμένο ταυτόχρονα. Εντάξει. Και η ολόκληρη συνομιλία η οποία ήρθε χθες στη Βουλή δεν φέρει τίποτε να είπε ο κύριος Παπάς το οποίο να είναι μεμπτό. Αυτό είπε χθες το πόρισμα που ήρθε στην Επιτροπή. Κύριε, με ακούτε? Ναι, ναι. Κύριε Παυλόπουλε, θέλω να πάρω τα πράγματα. Βάλατε τρία θέματα στους συνομιλητές μου. Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ διαλέγει ένα δικαίωμά της. Εγώ όμως διαλέγω και τα τρία δεν με μία φράση στο καθένα. Ένα, δεν πρόλαβα να πω για μία φράση στο καθένα. Θα πούμε και για τις συγκεντρώσεις, κύριε Λοβέρδο. Αυτά είπατε. Θα πούμε για όλα. Το πρώτο πράγμα που ρωτήσατε είναι για την οικονομία. Όλη η τοποθέτησή μου τις τελευταίες μέρες στη Βουλή σχετίζεται με την αδυναμία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει ρευστότητα στην αγορά και εντός λίγων εβδομάδων το οικονομικό πρόβλημα που υφίστανται πάρα πολλοί πολίτες θα μετατραπεί σε πολιτικό πρόβλημα. Από Σεπτέμβριο και μετά η οικονομία θα παράξει πολιτική λόγω δυσκολίας ή και ανέχειας, ειδικά στον χώρο του τουρισμού, πρώτον. Δεύτερον, όποιος δεν βλέπει ότι στην Αττική είναι μείζον θέμα το θέμα της ρύθμισης των όσων έχουν να κάνουν με την έκφραση και την άσκηση δικαιωμάτων, όπως είναι η συνάθρηση και η πορεία, ναι, που είναι αναφέρετο δικαίωμα, συνταγματικό δικαίωμα, αλλά τελεί και υπό περιορισμούς από το ίδιο το Σύνταγμα. Όποιος δεν δέχεται ότι η Αττική πρέπει να ρυθμίσει για αυτό το θέμα της, είναι εκτός επαγγελματικής καθημερινής κοινωνικής πραγματικότητας. Τώρα, η κάθε ρύθμιση δεν είναι και καλή. Πρέπει να εξετάζεται, γιατί πρέπει να σταθμιστούν αντιτιθέμενα συμφέροντα, όπως σε εκείνο του μαγαζάτορα που έχει μια μικρή επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας και του διαδηλωτή που θέλει να εκφράσει τις απόψεις του. Όλα ρυθμίζονται στις δημοκρατίες, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση. Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου κινείται στα πλαίσια του σχέδιου νόμου που ετοίμασε ο κύριος Αλιβιζάτος με τον κύριο Μανιτάκη και ο κύριος Αλιβιζάτος αρθρογράφησε και τώρα επί του θέματος, αλλά υπάρχει η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που οι δύο καθηγητές ετοίμασαν για τον κύριο Καμίνη, δήμαρχο Αθηναίων τότε, η απουσία δικαστικού λειτουργού, εισαγγελικού λειτουργού, κρίσιμο, από τις σχετικές ρυθμίσεις. Κρίσιμο, που είναι εγγύηση. Κρίσιμο. Και αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται ρύθμιση, όχι όμως και κάθε ρύθμιση. Όχι αυθαιρεσία. Όχι αυθαιρεσία, ακριβώς. Ναι, ναι. Το τρίτο τώρα θέμα, το θέμα του παρακράτους, εμένα μου δίνει στο στόμα μου, γιατί έχουν συζητηθεί τα πάντα, δύο σχόλια. Το πρώτο σχόλιο είναι, και το σοβαρότερο απ' όλα, ότι η συμμορία κατά την έρευνα που κάνει η Βουλή, θα δούμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε, η Βουλή ερευνά συμμορία κατά τον ποινικό κώδικα που έδρασε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με κεντρικό πρόσωπο, όπως ερευνάται, υπουργό της κυβέρνησης που εκαταχειροκροτεί το από το σύνολο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Η συμμορία αυτή εκδηλώθηκε σε ποικίλα πεδία, όχι μόνο στα θέματα της Νοβάρτης αλλά και θέματα του Μιονή. Εκδηλώθηκε όπου υπήρχαν οικονομικά θέματα και αυτή η συμμορία που ερευνάτε έδειξε η πορεία των πραγμάτων ότι στόχευσε σε πολιτικούς που δεν είχαν καμία ευθύνη. Λυπάμαι που η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διαβάσει το κείμενο. Διότι πολύ όποιος καλά, διάβασε το κείμενο που ήρθε πολύ από καλά. Τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξέρει ότι οι αξιωματούχοι οι οποίοι επισημαίνονται στο κείμενο, πρώτον, είναι γιατροί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δεύτερον, είναι υπάλληλοι του τομέα της υγείας. Κανένας πολιτικός δεν έχει ανάμειξη και όλες αυτές οι θεωρίες ότι η Αμερική κίνησε τη διαδικασία και η Ελλάδα τι να κάνει, αποδεικνύονται ψευδέστατες. Το κείμενο δόθηκε στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και όλοι και όλες σε λίγες μέρες θα έχουμε ή στα ελληνικά το κείμενο για να αποδειχθεί ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να δείξουν μετά από τόσα χρόνια και τόση πολύ λάσπη που έπεσε και δηλητήριο, να δείξουν τη γενναιότητα της συγγνώμης. Τώρα, για το παρακράτος, ακούστε. Εδώ
έχουμε δύο ή τρεις συνομιλίες υπουργών της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα που βρίζει ο ένας τον άλλο. Που βρίζει ο ένας τον άλλο. Λένε τώρα, και το είπε και η κυρία Γεροβασίλη, λυπάμαι γι' αυτό. Είπε ότι παρακράτος. Και πήγανε και με τον κύριο Κουβέλη που μιλάει για το βρώμικο 89, ενώ το 89 που παρέπεψαν τον Ανδρέα Παπαδρέου ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Λοιπόν, να ισορροπήσουμε κάπου. Λένε λοιπόν ότι προϊόν υποκλοπής, προϊόν το Α, προϊόν το Β. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Παυλόπουλε, ότι το 2015, σε ένα σχέδιο νόμου άσχετο με τα θέματα που συζητάμε, ο κύριος Παπαγγελόπουλος έφερε διάταξη να επιτρέπεται η χρήση αποδεικτικού μέσου που αποδείχθηκε παράνομα, αν πρέπει αν εισφέρει στην ουσία μιας υπόθεσης. Μπράβο. Ναι, ναι. Το 2015 ναι. Το έκαναν αυτό. Ναι. Το 2019 που φεύγανε, μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή, ναι. Ή ανήμερα που έκλεισε η Βουλή, ναι. Δεν θυμάμαι καλά, ναι. Μια μέρα πριν ή ανήμερα, το πήραν πίσω. Γιατί εφοβούνται τις εξελίξεις μετά. Αλλά η ιστορία αυτή δεν πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που κοροϊδεύουν. Πώς τις φοβούνταν. Πήραν πίσω. Γιατί με το ποινικό κώδικα το καινούριο. Έχει γράψει κανείς και το πήραν εφοβούνται βέβαια. Μα τα ξέρανε. Τα ξέρανε. Πώς τα ξέρανε. Τα ήξερε ο παπάς ότι τον έγραφε ο Μιονί. Θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί στην ένταση που υπήρχε, ίσως δεν τα παρακολουθούσατε όλοι αυτά. Ακούγονταν τα υπερασπιστικά επιχειρήματα ενός εκβιαζόμενου όπως ήταν ο κύριος Μιονής, ενός άλλου εκβιαζόμενου όπως ήταν ο κύριος Παπασταύρου. Ακούγονταν αυτά. Και έλεγαν και λέγαμε κι εμείς ότι όταν θα βγουν οι αποκαλύψεις, δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας. Τώρα λοιπόν που η τροπολογία αυτή του κυρίου Παπαγγελόπουλου πήγε πίσω το 19 γιατί φοβόταν η τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησαν ότι το θέμα λύγει. Η τροπολογία όμως επανήλθε το Δεκέμβριο του 19 με πλήρη τρόπο στην εθνική αντιπροσωπεία. Δεν είναι δικό μου θέμα αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κατάλαβε. Επανήλθε, οι βουλευτές του ήταν μέσα, ήμουν και εγώ μέσα και θυμάμαι τη σχετική συζήτηση. Είχα ότι πάρει και μπορεί να αξιοποιήσει τέτοιο υλικό. Βεβαίως. Μάλιστα. Άνω τελεία, άρα, κύριε λοιπόν, άρα λοιπόν, για να κλείσω. Ναι. Μιλάνε για παρακράτος. Ναι. Αυτοί οι οποίοι έζησαν μαζί του 4,5 χρόνια και που όπως αποδεικνύεται δεν στόχευσαν μόνο σε εμάς. Στόχευαν και μεταξύ τους. Γιατί αν ακούσετε τι λέγεται για τον κύριο Καμένο ή τι λέει ο κύριος Καμένος για το χώρο της δημοσιογραφίας, τι λένε μεταξύ τους. Και τι λένε τώρα ο ένας για τον άλλον. Τώρα τι λένε τώρα. Θα καταλάβετε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα την κανονική. Συμφωνώ με τον κύριο Στυλιανίδη. Αν το σκέφτεται και η κυρία Γεροβασίλη, συμφωνώ και μαζί της. Αλλά δεν το είπε. Να πάμε ένα λεπτό. Και το δηλητήριο που έσταξε όλο αυτό τον καιρό πρέπει να πάψει να στάζει. Ωραία. Όχι με κουκούλωμα. Βάλτε άλλο παιδιά. Γιατί να κλείσει η υπόθεση για να ασχοληθούμε με τα κανονικά προβλήματα του λαού. Όμως. Χθες, κυρία Γεροβασίλη, και ο βουλευτής σας, ο κύριος Παπαδόπουλος, μιλώντας στη συνέντευξη. Εντάξει, ερμήνευση τώρα, δεν θα ασχοληθούμε. Είπε ουσιαστικά ότι και στελέχη, όχι, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Παπαδόπουλος έδωσε ο ίδιος εξήγηση. Θα απάντησε στη διευκρίνηση ότι εννοούσε το πολιτικό σύστημα και δεν εννοούσε. Είπε όμως ότι και στελέχη του κόμματος μπήκαν στον πειρασμό του κόμματό σας να επηρεάσουν την κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος έβγαλε ανακοίνωση. Χθες το βράδυ και αν είναι και στην τηλεφωνική γραμμή θα απαντήσω ο ίδιος. Ωραία. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς εννοούσατε τον Γεωργιάδη όταν μιλούσατε για τον Παπαγγελόπουλο. Και για στελέχη σας. Να λάβουμε υπόψη από όλα αυτά που συζητάμε τώρα την παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων η οποία συνιστά στο πολιτικό σύστημα να αφήσει την δικαιοσύνη ανεπηρέαστη να αποφασίσει. Και πριν από αυτό υπήρξε παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου μετά από ανακοινώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, κορυφαίου υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε εναντίον της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς. Της κυρίας του Λουπάκη. Και είναι ζητήματα αυτά τα οποία με οδήγησαν να πω ότι οι πολιτικοί πρέπει να αποφεύγουμε την ανάμειξη με τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Αφορά αυτό και τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Γιατί ο άνθρωπος είναι σε μια διαδικασία μετά από το πόρισμα το οποίο βγήκε. Να θυμίσω ότι εγώ ήμουν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και την ανάθεση για το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες την αφήσαμε στη δικαιοσύνη.
Και δεν μπήκαμε στον πειρασμό να μιλάμε για οργάνωση παρακράτους, ναι, ή για άλλες παρεμβάσεις. Αφήσαμε η δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά, ναι, της. Θέλω λοιπόν, σαν συμπέρασμα, η νέα εποχή για τη χώρα. Κύριε Παπαδόπουλε, πέρα από τη νέα εποχή για τη χώρα και τη, με τη διάκριση ρόλων, ναι, ναι, και για τη δικαιοσύνη, ωραία, και για εμάς τους, ναι, πολιτικούς. Όμως εδώ ένα πράγμα είναι αυτό που είπε ο Γεωργιάδης για την κυρία Τουλουπάκη. Ένα το οποίο, ας το απαντήσει ο κύριος Φιλιανίδης, δεν είμαστε εδώ υπερασπιστές του κύριου Γεωργιάδη. Εσείς αναφερόσασταν μόνο στον κύριο Γεωργιάδη ή και σε αυτά που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των κασετών με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον κύριο Καμένο, τον κύριο Παπά. Αυτά δεν τα ακούσατε ποτέ ή αναφερόσασταν και σε αυτά? Και σε αυτά αναφερόμαστε. Μάλιστα. Είναι σαφές. Αλλά κατέληγα, ωραία, στο συμπέρασμα, ναι, εμείς οι πολιτικοί, ναι, να σεβαστούμε ότι για τα ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη θα αποφασίσουν τα όργανα της δικαιοσύνης και όχι εμείς. Γιατί ακούω και διάφορα άλλα περί σύστασης συμμορίας. Ποια είναι η συμμορία? Η συμμορία χρειάζεται κάποιους συμμορίτες. Υπάρχει καταγγελία ότι οι εισαγγελίες κατά της διαφθοράς είναι, ναι, μέλη συμμορίας. Στον κύριο Νοβέλο απαντάτε. Μάλιστα. Όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν το τι διδάγματα βγάλαμε και από το 89. Γιατί και σε αυτό παρενέβηκα. Θεωρώ ότι το σκάνδαλο Κοσκοτά, στο οποίο υπήρξε και ανάμιση πολιτικών προσώπων, δεν έπρεπε να οδηγήσει στην ποινικοποίηση ευθυνών του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν συνιστά ένα βρώμικο 89. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Είχαμε το απάντησε, το διευθύνησε. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Να μην μονοπολίσουμε την εξαντλήσουμε τη συζήτηση στη τηλεφωνική παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Οψόμεθα να σας έχουμε εδώ κοντά μας στις επόμενες ημέρες. Τώρα, να απαντήσετε, κυρία Γύρω Βασίλη, ποιο είναι το 89 ακριβώς, ποιο 89 εννοείται, και να απαντήσει και ο κύριος Τηλιανίδης, αν δεν θέλετε να βάλετε στον κάδρο τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον αναφέρετε μέρα νύχτα, αν δεν θέλετε να πάτε σε μια ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής? Ορίστε, κυρία Γύρω Βασίλη. Ποιο είναι το 89? Συνεχίζω από εκεί που έμεινα. Εδώ γίνεται όντως, στην πολιτική ζωή πέφτει δηλητήριο. Και πέφτει δηλητήριο εδώ και καιρό. Και αυτά τα διδάγματα που έχουμε και από το παρελθόν δεν θα πρέπει να επαναληφθούν στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ βλέπουμε ότι ενώ το θέμα των 10 πολιτικών εμπλεκομένων, φερωμένων, ως εμπλεκομένων, φαινόταν σε μια δικογραφία, έστειλαν η δικαιοσύνη στη Βουλή. Δεν τα έστειλε η κυβέρνηση στη Βουλή, τα έστειλε η δικαιοσύνη στη Βουλή. Εξού και έχουμε 7 πορίσματα, 7 νομίζω απαλλαγής. Ναι. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες του κύριου Λοβέρδο και εκκρεμούν 2 ακόμη. Ναι. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έγιναν όλες οι προσπάθειες παρακόλλησης της δικαιοσύνης. Με καταγγελίες, μηνύσεις σε δικαστικούς, έχουν μηνυθεί οι πάντες εδώ. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έγιναν αυτά και δεν αφήνει απερίσπαση τη δικαιοσύνη. Και έτσι χθες έχουμε και την παρέμβαση της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων, έχουμε και την παρέμβαση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άρα αυτό είναι το 89. Αυτό... Σας απήντησα για το 89 με 2 γραμμές μάλιστα, στην αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να ερμηνεύουμε τα θέματα κατά το δοκούν. Δεν είμαστε εδώ για να χαθούμε στις μεταφράσεις. Τουλάχιστον εμείς δεν χανόμαστε στη μετάφραση, όπως βολεύει κάποιους άλλους να το χρησιμοποιούν. Λάβει, υπάρχει αντικειμενική αλήθεια και ζητήσαμε και μας πει ο κ. Λοβέρδος αν συμφωνεί. Το πόρισμα, η συμφωνία, αυτός ο εξοδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Νοβάρτης και Δημοσίου, εμείς ζητήσαμε να συζητηθεί στην προανακριτική της Βουλής ως ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο της ιστορίας για το σκάνδαλο. Ή τον επικαλείστε νυχθημερών για να κερδοσκοπήσετε πολιτικά. Αλλιώς, γιατί σας λέει... Και εκείνος λέει εδώ. Παιδιά, εδώ. Μα, κοιτάξτε, καταρχήν πριν σας απαντήσω αυτό, να σας πω ότι όταν στοχοποιείται και διστοχοποιείται αδίκως και σπηλώνεται ένας πολιτικός, είναι εύλογο να αντιδρά και θυμικά και οργισμένα, γιατί πραγματικά νιώθει ότι του παίρνουν αδίκως τη γη κατά από τα πόδια. Και επειδή αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση, παρότι κάποια εποχή είχε κατευναστεί, ξανά άρχισε η όξυνση και η χρησιμοποίηση, η εργαλειοποίηση δικαιοσύνης. Γι' αυτό και εγώ μίλησα όπως μίλησα στην αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση, βεβαίως να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα. Κανένας μας δεν δικαιούται ούτε να επαινεί, ούτε να κατηγορεί τη δικαιοσύνη.
αν τη δικαιοσύνη την αφήσουμε να κάνει μόνη της τη δουλειά της, θεωρώ ότι θα την κάνει καλά. Κύριε Στυλιανίδη, αν αυτή είναι η θέση αρχής. Αυτή είναι η θέση αρχής. Τώρα, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και άρα και ο κύριος Τσίπρας, για την περίοδο που έχει την ευθύνη διακυβέρνησης, νομίζω ότι πρέπει να παίζει τον εγγυητικό ρόλο της διάκρισης εξουσιών και της αποτελεσματικής λειτουργίας του πολιτιακού και πολιτικού συστήματος. Αν λοιπόν αποδίδονται κάποιες πολιτικές ευθύνες στον κύριο Τσίπρα στο δημόσιο διάλογο, αποδίδονται γι' αυτό. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί αυτές να τις ονομάσει ποινικές για να ειροποιηθεί, για να εκμεταλλευτεί συγκυριακά αυτή την κατάσταση και να βγει την επόμενη μέρα και να πει ότι αδίκως με κυνήγησαν, με έκαναν και να συσπυρώσει. Εγώ λοιπόν δεν προσχωρώ σε αυτήν τη λογική της επικοινωνιακής πολιτικής. Εάν υπάρχουν ένοχοι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τους βρει δικαιοσύνη και να πληρώσουν, να αφήσουν το πολιτικό σύστημα να λειτουργήσει απερίσπαστο, διότι έχουμε μπροστά μας ανηφοριά και πρέπει να την ανέβουμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται όμως να μην υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για, τα χρόνια σκανδάλου Νοβάρτης. Ακούστε κάτι. Οι πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή, οι πολιτικές ευθύνες να συζητηθούν στη Βουλή και ενώπιον του λαού. Αλλά το να κατηγορείς κάποιον για ποινικά, προσπαθώντας αυτό να το καταστήσεις πολιτικό επιχείρημα, είναι λάθος. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους τρεις σας, παιδιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Δώσε το iPhone. Το iPhone. Θα το δώσω την Παρασκευή. Εγώ αυτοκίνητο, εσύ iPhone. Δεν το δίνω τώρα το iPhone, την Παρασκευή. Αυτό τη εκπομπή. Εντάξει. Αυτό το SF. Δείξε τον τρόπο. Αυτό, Special Edition, το μαύρο σου λέει, με 12 MP κάμερα, μέσω του 14999. Δώσε και εσύ το αυτοκίνητο. Air condition ζητάνε να βάλουμε δώρα, αλλά εγώ θα σας δώσω το αυτοκίνητο, παιδιά. Στο iPhone να βάλουμε air condition. Την επόμενη εβδομάδα air condition, παρακαλώ. Με το εμπορικό. Ford Puma SUV, αυτό το αυτοκίνητο. Εγώ αυτό προτιμώ. Να ξέρετε την έκδοση Titanium, 21.300 ευρώ η αξία του, 1.000 κυβικών, 125 ύπων. Φοβερό εσωτερικό, δερμάτινες λεπτομέρειες, 14.999, από σταθερό κινητό ή με μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διάλειμμα και επιστροφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αναδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Άκη, την συγκλονιστική αυτή υπόθεση. Με την μητέρα της 9χρονης στη Ρόδο, του κορισιού που λιποθύμησε στο φούρνο, τη μητέρα του η οποία είναι άνεργη, εργάζεται στον τουρισμό. Η γυναίκα και όλους αυτούς τους και μήνες βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ευτυχώς υπήρξε η παρέμβαση, κύριε Σταμάτη, με τη βοήθεια και των συναδέλφων της από τη Ρόδο και υπήρξε και η δική σας παρέμβαση προκειμένου αυτή η γυναίκα να βρει δουλειά. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Βρήκε δουλειά αυτό, η γυναίκα? Ναι, έχει βρει δουλειά και σε λίγο καιρό, σε επόμενες 15-20 μέρες, ξεκινάει. Θα περάσει και μία εκπαίδευση στην εταιρεία η οποία προσφέρθηκε να της δώσει τη δουλειά. Ναι. Το ευτύχημα είναι ότι θα είναι και δουλειά με τηλεργασία, οπότε θα της δίνεται εκεί. Στο χώρο του τουρισμού βρήκε δουλειά? Όχι, δεν θα είναι στο χώρο του τουρισμού. Ναι. Δεν θα είναι στο χώρο του τουρισμού. Θα είναι μια δουλειά και από το σπίτι, έτσι δεν είναι, κύριε Σταμάτη? Ακριβώς. Ώστε να είναι κοντά στα παιδιά. Οπότε έτσι της... Ακριβώς. Συν ότι και με την καινούργια της δουλειά θα της δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξει και τις νέες δεξιότητες και να αλλάξει και το περιβάλλον. Μιλάμε για μόνιμη εργασία ή για... Κανονικά θα είναι πρόσληψη, κανονική πρόσληψη. Πρόσληψη θα είναι. Ακριβώς. Τώρα, κύριε Σταμάτη, αυτή η ιστορία δυστυχώς ήρθε στο φως της δημοσιότητας επειδή είχαμε το περιστατικό με το παιδί. Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον τομέα του τουρισμού και όχι μόνο, που βρίσκονται αντιμέτωποι με το τέρας της ανεργίας. Και θα είναι δύσκολο να έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις από εσάς. Έχετε στοιχεία? Πόσες οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας? Πόσοι άνθρωποι ψάχνουν δουλειά όλους αυτούς τους μήνες? Έχουν μείνει χωρίς δουλειά και λόγω της πανδημίας, και πώς θα βοηθηθούν? Κοιτάξτε, ένα από τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και τρέχει αυτή τη στιγμή και μπορούν όσοι συμπολίτες μας θέλουν να το δηλώσουν και ειδικά οι πιο ευάλωτες ομάδες, τρέχει το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας. Αυτό αφορά 36.000 συνανθρώπους μας που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες. Οπότε μπορούν να δηλώσουν και να έχουν μια οκτάμινη διάρκεια, όπως είναι αυτό σε το πρόγραμμα και δουλειά, το οποίο. Ακριβώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάσα, όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι για ένα χρόνο, βέβαια, μόνο. Είναι για 8 μήνες.
Από εκεί και πέρα, αυτό και με βάση και την επίσκεψη που έκανα εγώ στη Ρόδο και διαπίστωσα ότι και ο Δήμος Ρόδου και εκεί είναι, ξέρετε, ο μεγάλος αγώνας, όσο καλύτερα οι Δήμοι να προλαμβάνουν αυτά τα περιστατικά αλλά και να αναπτύσσουν ένα καλύτερο δίκτυο κοινωνικής προστασίας, ναι, ώστε να προλαμβάνονται αυτά τα θέματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση είναι εδώ πέρα ώστε να αναπτύξει με τις πολιτικές της. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και έχει αυξήσει και το ποσό που δίνει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό για αυτό. Οπότε είναι μια σπίδα προστασίας για τους ανθρώπους μας που ζουν την ακραία φτώχεια. Απλώς η διαφορά με το πριν και αυτό που προσπαθούμε εμείς αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να διασυνδέσουμε αυτούς τους ανθρώπους όχι μόνο να παίρνουν το επίδομα, αλλά να μπορούν να διασυνδεθούν και με την εργασία, την εκμάθηση και τη μαθητεία, ώστε να μπορούν να ξαναείναι ενεργοί. Πρέπει να μην αφήσουμε να δημιουργηθούν τέτοιες νέες στρατιές ανθρώπων. Σίγουρα. Τέτοια καινούργια δεξαμενή οικογενειών. Ακριβώς. Έχουμε περάσει τα χρόνια του μνημονίου. Έχουμε μόλις βγει από μια δεκάχρονη κρίση. Που έχει ως αποτέλεσμα και την κοινωνική ανισότητα. Ακριβώς. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι μέχρι τώρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προφανώς και η κυβέρνηση, τον τρόπο που διαχειριστεί όλη την πανδημία, δείχνει ότι προσπαθεί να μην αφήσει κανέναν άνθρωπο να είναι μόνος του. Γιατί... Πάντως είναι καλά είναι αυτά άγριο. Τα βοηθήματα. Ναι, καλά είναι. Αλλά δεν ζουν οι οικογένειες με αυτά τα βοηθήματα, κύριε Σταμάτη. Όχι, σίγουρα είναι μια τόνωση πάνω στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και αυτό, ξέρετε, είναι ο διαρκής αγώνας. Να βρουν μια δουλειά έτσι, η οποία θα τους προσφέρει πέραν όλων των άλλων και το μέσο της κοινωνικής ένταξης. Κυρία Γραμματέα, στην Ελλάδα που τα κατάφερε απέναντι στην πανδημία και έγινε χώρα αναφοράς, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε με καμία δύναμη να υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν. Και εδώ πρέπει να είσαστε εξαιρετικά επιθετικοί. Και στην ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου, του δικτύου κοινωνικής προστασίας, να μην φτάνουμε στο σημείο να δημοσιοποιούνται τέτοιες τραγωδίες για να έρθει μετά η πολιτεία να παρέμβει. Καλώς κάνατε την παρέμβαση. Έτσι έπρεπε να κάνετε. Να ξέρετε ότι η πολιτεία και αυτές οι συνεντεύξεις που έχουμε και από τον Πρωθυπουργό παρεμβαίνει και σε περιπτώσεις που δεν λαμβάνουν μέρος της δημοσιότητας. Δεν είναι πάντα ότι επειδή κάτι έχει δημοσιοποιηθεί συμμετέχουμε σε αυτό. Υπάρχουν περιστατικά που συμβαίνουν δυστυχώς, αλλά είμαστε εκεί πέρα για να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε για όλους τους συνανθρώπους μας. Μάλιστα. Καλημέρα. Υπάρχει ένα πολύ καλό δίκτυο προστασίας. Μακάρι. Καλημέρα σας. Μακάρι. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό και στον τουρισμό έχουν πληγεί πάρα πολύ, έτσι. Και οι ξεναγοί, και οι ξενοδόχοι, και οι ξενοδοχοϊπάλληλοι. Οι τοπικές οικονομίες, τα νησιά κυρίως. Δηλαδή, τα εστιατόρια. Σου λέω όλοι αυτοί οι τομείς. Όλος αυτός ο τεράστιος χώρος. Έχουν επηρεαστεί δυστυχώς πάρα πολύ αρνητικά από αυτήν την ιστορία. Να μην φτάνουμε στο σημείο, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μην αλίμονό μας από τη μία να διαφημίζουμε ότι είμαστε υπεύθυνη χώρα και τα βάλαμε με την πανδημία και βγήκαμε νικητές. Αλίμονό μας να λέμε ότι έρχεται το 2021 που θα εξαργυρώσουμε την υπεραξία που αποκτήσαμε και την ίδια ώρα. Να έχουμε παιδιά πολύ υποθυμούν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά λοιπόν, με καμία δύναμη. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, θα αλλάξουμε κλίμα. Πάμε. Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε. Έλα. Ποιος θα πάει. Πάμε μαζί. Έλα, κλίμα, Φάνη, μαζί. Μα που εγώ είσαι. Ή εσύ θα πάμε. Φάνης Καραμπατσάκης. Εδώ. Μοναστηράκη. Και πού είναι ο Φάνης. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ναι. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ναι. Είμαι κάπου που θα νομίζετε ότι είναι κλαμπ. Πού? Αλλά είναι ταξί. Για δώσε. Είναι ένας 20... Τώρα θα δώσουμε μουσική ένταση. Ναι. House πρωί-πρωί. Φωτορυθμικά, τα οποία φαίνεται καλύτερα το βράδυ. Ναι. Ο οδηγός του ταξί λέγεται Γιώργος Νικολόπουλος. Είναι 28 χρονών. Μπράβο. Βλέποντας τη μαυρίλα που υπήρχε στον κλάδο του στη διάρκεια της καραντίνας, οπότε δεν είχαν ούτε έναν πελάτη, αποφάσισε και έβλεπε και τον κόσμο στεναχωρημένο, αποφάσισε να δώσει χαρά. Πώς, Γιώργο? Προσπάθησα να, επειδή έβλεπα τον κόσμο να έχει έτσι μια καταθλιπτικότητα, να, γενικά να μην, έχει, να μην είναι σε καλή διάθεση, το σκέφτηκα λίγο να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο, βέβαια δωρεάν, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πια και δύσκολα παίρνει ταξί. Ναι. Δηλαδή το φέρνουμε κάπως σαν έκπληξη. Μπαίνει μέσα και έρχεται μια και αλλάζει η διάθεσή του. Νεαρό κόσμος όμως πρέπει. Όχι και μεγάλης ηλικίας. Γιατί μπορώ να πω ότι έχουν ενθουσιαστεί με την ιδέα. Τι αποκλεισμός είναι αυτός. Να σου πω, Γιώργο, δουλεύεις νύχτα, βάρδια ή ημέρα?
Δουλεύω όλη τη μέρα, αλλά εξαρτάται ανάλογα της Παρασκευής, Σάββατο, Κυριακή. Συνήθως δουλεύω νύχτα. Ναι. Και συνήθως διασκεδάζει ο κόσμος, αλλά καμιά φορά... Ναι. Καμιά φορά, ας πούμε, βάζω και το πρωί, ας πούμε, τη μουσική διασκεδάζει. Ναι. Βέβαια, τα φωτογραφικά δεν φαίνονται. Άλλη μουσική το πρωί, άλλη μουσική το βράδυ. Τα φωτογραφικά δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα. Ναι. Όχι, φαίνεται μια χαρά. Συνήθως παίζω house όλη μέρα. All day, all night είναι κλαμπάκι εδώ πέρα. Ρε, Γιώργο, όχι, βάλε λίγο 80s. Ή και καμιά πενιά, ρε παιδιά, άμα πήγα. 80s, άμα έρθει κάποιος και σου ζητήσει άλλο είδος μουσικής, το κάνει. Ναι, εξάλλου το αυτοκίνητο μου συνδέεται με Bluetooth. Αν κάποιος, ας πούμε, θέλει και δικές του προτιμήσεις, μπορεί να το συνδέσει με το Bluetooth. Ωραία. Και να παίξει ό,τι θέλει εκείνος. Ωραία. Τώρα δηλαδή, άμα σας ζητήσουμε να κάνετε μια κούρσα. Τι θα δώσει πάλι. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, ναι. Λίγο φωτορυθμικό. Ναι. Δεν ακούτε μουσική από το μικρόφωνο εδώ, ναι. Εμάς για πάτε, ρε παιδιά, για δώσε. Πολύ τώρα. Ναι. Δώσε τον Γιώργο μπροστά να ακούσουμε έτσι και να δούμε λίγο φωτορυθμικό. Αν φαίνεται καλά το φωτορυθμικό τώρα. Πάλι ένταση, διασκεδάζουμε όλο το μοναστηράκι αυτή τη στιγμή. Μια χαρά φαίνεται. Από τα παράθυρα ακούγεται. Δεν ξέρω αν μου λέτε κάτι, δεν σας ακούω. Ακούω τη μουσική, δεν φάνει. Εσένα θα ακούμε. Επειδή λόγω της μουσικής δεν ακούω. Καλά, μην τον μαλώνεις κιόλας. Λοιπόν, ήταν η πάλι αστυνομία εκεί πέρα και το βάλει το ανθρώπο του. Να πω κάτι, μη σου κόψω κανένα πρόστιμο για ηχορύπανση. Τα ντεσιμπέλ να προσέχεις. Γιώργο. Προσέχουμε τα ντεσιμπέλ και πλέον τα ταξί μπορούν να έχουν και πάνω από ένα άτομο, δηλαδή μαζί με τον οδηγό να είναι τρεις, έτσι. Ναι, ναι, από εχθές νομίζω επιτρέπονται τρία άτομα μέσα. Βέβαια αυτό είναι κάπως θετικό γιατί ένας με μια οικογένεια δεν θα μπορούν να χορεύουν τα δύο άτομα. Τώρα, γιατί ένα άτομο... τώρα και τρία άτομα μπορούν να κάθουν πίσω. Πόσο, να χορεύουν... κάθε ένας που μπαίνει κάνει insta story εδώ. Ναι, ο καθένας που μπαίνει μέσα ενθουσιάζεται και συνήθως κάνει insta story και το βλέπουν οι υπόλοιποι φίλοι του και μου κάνουν follow και το... Έχεις αποκτήσει μόνιμους πελάτες. Θα σου κάνουν follow και στο δρόμο, έχω μου φαίνεται. Έχω κάποιους κλαμπόβιους πελάτες. Ναι. Στο Instagram με το όνομά μου είναι club.on.way. Το ναι. Οποίο μπορείς να το επισκεφτείς, να κάνεις follow και, να δει, και ο καθένας να δει και τις ιστορίες που ανεβάζουν. Ωραίο. Και γενικά έτσι βλέπει ένα διασκεδαστικό κλίμα. Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Μπράβο, Γιώργο. Άκου να δεις τώρα, να είσαι στην κίνηση πυγμένος. Ναι. Δεν είναι και κακό, δεν είναι και δύσκολο τώρα τις τελευταίες ημέρες ειδικά. Ναι. Και να είσαι με τον Γιώργο εκεί μέσα στο ταξί. Και να ακούτε τα τραγουδάκια σας. Δεν χρεώνεις κάτι παραπάνω την κούρσα. Όχι, όχι, δεν χρεώνουμε κάτι παραπάνω, είναι εντελώς δωρεάν. Εντάξει. Και αν θέλει και κάποιος, δηλαδή, μπορεί να φέρει και το ποτάκι του από το σπίτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ να μην πίνεις μόνο. Να απολαύσει τη διαδρομή του και με ποτό. Εσύ να μην πίνεις μόνο, επιβάτης να πίνει. Εγώ ποτέ δεν πίνω γιατί είμαι επαγγελματίας οδηγός και όπως ξέρετε υπάρχουν και κυρώσεις. Δεν πίνει ούτε καπνίζει. Ούτε πίνουμε ούτε καπνίζουμε μέσα. Είμαστε αργότερα όταν το αφήσουμε το ταξί. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε παιδιά. Πάρα πολύ. Γεια σου, Φάνη. Καλές βόλτες. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, άντε, καλή συνέχεια να έχουμε. Με το καλό. Να γράψουμε νούμερα σήμερα. Να γράψουμε νούμερα. Αύριο το πρώτο απολογισμό του ανοίγματος του επίσημου στη χώρα με τον τουρισμό. Έτσι. Θα έχουμε τις συνδέσεις μας πάλι με τα νησιά μας, να δούμε τι κάνουμε. Καλοκαιράκι. Βραδινό μπανάκι. Να πάνε όλα καλά. Πάτε μας ένα τέτοιο τραγουδάκι. Καλή σας ημέρα. Κάνει...